Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Σήμερα έχουμε να σας παρουσιάσουμε μια παράσταση ουσιαστικά. Λέγεται «Έργα τέχνης εμπνευσμένα από τα ομηρικά έπι». Και όλη αυτή η δουλειά είναι εμπνευσμένη από τις 47 εκδόσεις των ομηρικών κειμένων που βρίσκονται γύρω σας. Μέσα σε αυτά τα βιβλία έχουμε 47 εκδόσεις ομηρικών κειμένων, παλέτυπα βιβλία, από το 15ο ως το 19ο αιώνα. Κοντά μας είναι ο κύριος Παυλόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και η κυρία Καϊμακά, υποψήφια διδάκτορας αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, κοντά μας είναι η ηθοποιός Αλεξάνδρα Αηδίνη, η οποία θα κάνει ανάγνωση των ομηρικών κειμένων. Το λόγο δίνω στην κυρία Καϊμακά. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσίαση εδώ σήμερα μαζί μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ωνάση για τη ζεστή φιλοξενία του σε αυτό τον ιδιαίτερο χώρο της Ωνασίου Βιβλιοθήκης. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Εφη Τσιότσιου, την κυρία Βίκη Γεροντοπούλου, την κυρία Νατάσα Φλόρου για την ευκαιρία συμμετοχής σε αυτό το ευρύτερο πρόγραμμα, σε αυτή την ευρύτερη προσπάθεια προβολής της Ωνασίου Βιβλιοθήκης, που είναι πραγματικά ένα σπάνιο απόκτημα, ένας πολύτιμος θησαυρός για όλους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Ιστορίας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που δέχτηκε με μεγάλη προθυμία να βρίσκεται σήμερα μαζί μας για να μας ξεναγήσει στο χώρο της τέχνης και να μοιραστεί λίγη από τη γνώση του μαζί μας, παρουσιάζοντάς μας έργα εμπνευσμένα από την Ομηρική Οδύσσεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Αλεξάνδρα Αηδίνη, ηθοποιό, που και εκείνη με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας για να μας βοηθήσει να ζωντανέψουμε στιγμιότυπα από το ομηρικό έπος. Η ιδέα για τη σημερινή μας συνάντηση, όπως είπε και η κυρία Βίκη Κυριαντοπούλου πριν, γεννήθηκε μέσα από ένα προηγούμενο εγχείρημα, μέσα από μια εφαρμογή που η δημιουργία της ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο και ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς μήνες με τη δημοσίευσή της στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή λέγεται «Ξεφυλίζοντας την Οδύσσεια του Ομήρου». Στην εφαρμογή αυτή χρησιμοποιήσαμε μια σπάνια έκδοση του ομηρικού έπους. Πρόκειται για μια έκδοση του 1542 από τον εκδοτικό οίκο Τζιοβάνι και Φράτρες στη Βενετία. Νομίζω ότι είναι χρονολογικά η τρίτη κατά σειρά έκδοση της Ομηρικής Οδύσσειας στα νεότερα χρόνια. Στην εφαρμογή, λοιπόν, ξεφυλίζοντας την Οδύσσεια, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ξεφυλίσει τις ψηφιοποιημένες σελίδες αυτού του σπάνιου βιβλίου και έτσι να γνωρίσει το ομηρικό κείμενο. Έχει τη δυνατότητα να διαβάσει μια έμετρη ελεύθερη απόδοση του αρχαίου κειμένου στην ελληνική γλώσσα, να γνωρίσει, να περιηγηθεί σε θεματικές ενότητες αντλημένες από την Ομηρική Οδύσσεια, να γνωρίσει έργα τέχνης, δείγματα λόγου εμπνευσμένα από το ομηρικό έπος και να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό σπάνιων εκδόσεων και βιβλίων της Ωνασίου Βιβλιοθήκης. Από αυτή, λοιπόν, την εφαρμογή γεννήθηκε η ιδέα για τη σημερινή μας συνάντηση, όπου πρόκειται να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στον κόσμο της τέχνης και του λόγου και να γνωρίσουμε έργα τέχνης εμπνευσμένα από το ομηρικό έπος, να θυμηθούμε στιγμιότυπα από το ομηρικό έπος, να θυμηθούμε πρόσωπα, σκηνές και στιγμές από το ομηρικό έπος. Και μια και αναφέρομαι σε πρόσωπα, ας δούμε πώς απεικονίστηκε στην τέχνη το κεντρικό ζευγάρι της Ομηρικής Οδύσσειας, ο Οδυσσέας και η Πινελόπη. Κύριε Παυλόπουλε, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από εμένα. Να ευχαριστήσω τη Βιβλιοθήκη Ωνάση για την πρόσκληση να είμαι απόψε εδώ ανάμεσά σας. Και βεβαίως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και προσωπικά στην κυρία
Γεροντοπούλου, την ψυχή της βιβλιοθήκης, νομίζω. Και βέβαια στις δύο πολύ αγαπητές κυρίες, την Νεφέλη Καϊμακά και την Αλεξάνδρα Ιδίνη, που συνεργαστήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Τα πολλά λόγια δεν χρειάζονται. Ήδη εδώ περνάμε σε ένα ζωγραφικό έργο που πιθανόν κάποιοι από εσάς αναγνωρίζετε τον δημιουργό του. Είναι ένας σύγχρονος Έλληνας ζωγράφος, ο Νίκος Εγγονόπουλος, ο οποίος είναι από τους πλέον συνδεδεμένους με αρχαίους μύθους, με την αρχαία ελληνική φιλολογία, ποιητής ο ίδιος εκτός από ζωγράφος. Σε αυτό το συγκεκριμένο έργο του, μια ελαιογραφία, μας απεικονίζει τον Οδυσσέα, ο οποίος αφηγείται στον Όμηρο την Οδύσσεια και αναγνωρίζει κανείς αμέσως την τυπική αυτή μορφή, φυσιογνωμία, που είναι χαρακτηριστική για τον Νίκο Εγγονόπουλο, με τα έντονα χρώματα, το γαλάζιο, το μπλε και το κίτρινο, και βέβαια τον ποιητή που απεικονίζεται, όπως βλέπετε εδώ, με τη λύρα στο χέρι, και μια προσωποποίηση ενδεχομένως της Οδύσσειας, που την δίνει, την παρουσιάζει αυτή η γυναικεία μορφή. Είναι ένα έργο της δεκαετίας του 1950, από αυτά που ο Εγγονόπουλος θα κάνει επανειλημμένα σχετικά με την Οδύσσεια και με τα πρόσωπα και τον μύθο και τους μύθους, σωστότερα, της Οδύσσειας, τον ομηρικό, ουσιαστικά, αυτόν βασικό μύθο. Από την άλλη πλευρά, εδώ έχουμε ένα γλυπτό, ένα σπάραγμα, στην ουσία ένα κομμάτι, δεν είναι ολόκληρο, κορμού, που είναι προσωποποίηση της Οδύσσειας και βρίσκεται στην στοά του Ατάλου, που είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν. Ήδη βρισκόμαστε στη ρωμαϊκή εποχή και πάλι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προσωποποίηση της Οδύσσειας. Και βέβαια δεν λείπουν τα αγγεία, η αρχαία ελληνική αγγειογραφία και η μελανόμορφη και η ερυθρόμορφη, όπως εδώ στην προκειμένη περίπτωση, διέσωσε και απεικόνισε πολλές από τις σκηνές, από τις εικόνες των ομηρικών επών. Αριστερά βλέπουμε τον Οδυσσέα με τον Τιρεσία στον κάτω κόσμο και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αχιλλέα. Έχω βάλει σε αντιπαραβολή τον Οδυσσέα και τον Αχιλλέα. Εδώ βλέπει κανείς και πώς οι καλλιτέχνες αντιμετώπιζαν και έβλεπαν τους σημαντικούς αυτούς ήρωες. Από τη μια έχουμε έναν σε προχωρημένη σχετικά ηλικία ή όριμη ηλικία άντρα, ενώ δεξιά στην Ιλιάδα έχουμε έναν Ρωμαλαίο, υγιή και πολύ έτσι στιβαρό θα λέγαμε στην απεικόνισή του, Αχιλλέα. Δεν λείπουν βέβαια και τα γλυπτά, τα νεότερα γλυπτά. Εδώ μάλιστα έχουμε αριστερά τον Οδυσσέα, ο οποίος απεικονίζεται στο νησί της Ιθάκης συγκεκριμένα, από έναν Έλληνα γλύπτη, τον Γεώργιο Καστριώτη, ο οποίος μάλιστα έχει και συνέχεια και σχέση από την οικογένεια Καστρωμένου, τη Σοφία Σλίμαν, που συνδέεται με τον Ερίκο Σλίμαν και βέβαια, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι εμφανής η σχέση και η σύνδεση και του γλύπτη και της ιστορίας της οικογενειακής με το θέμα του Οδυσσέα που βλέπουμε να τον απεικονίζει εδώ σε δικής του σύνθεσης υλικό. Δεν είναι μάρμαρο ούτε μέταλλο. Είναι ένα κράμα θα λέγαμε που ήταν από τσιμέντο και από ιαλόμαζα. Με αυτό το υλικό δούλευε ο Γεώργιος Καστριώτης και έχει απεικονίσει ρεαλιστικά, κατά τη δική του βέβαια αίσθηση του ρεαλισμού, τη μορφή του Οδυσσέα. Από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε τον Αχιλλέα από το Αχίλιο της Κέρκυρας. Εδώ πάλι μπορεί κανείς να συγκρίνει και να καταλάβει την αντίθεση της οριμότητας και του γύρατος από τη μια πλευρά με τον Οδυσσέα, την Οδύσσεια, της νεότητος και της ορμής από την άλλη με τον Αχιλλέα την Ιλιάδα. Και ένα ακόμα νεότερο γλυπτό που συνδέεται με τον Οδυσσέα, απεικονίζει πάλι από την Ιθάκη το γλυπτό αυτό. Ο γλύπτης λέγεται Βοσκάκης, είναι ένας νεότερος γλύπτης. Το 2007 μόλις στήθηκε αυτή η πρωτομή στην Ιθάκη σαν αναφορά και ανάμνηση του Οδυσσέα. Βέβαια, δεν λείπουν και τα ζωγραφικά έργα από την εποχή της αναγέννησης κιόλας. Ο Ντός Οντόση θα απεικονίσει την Πινελόπη
σε ένα από τα ζωγραφικά του έργα, πολύ χαρακτηριστικό, ενώ πάλι ο Εγκονόπουλος, με μια αιμονική, θα λέγαμε, επιμονή και προσήλωση στην υπόθεση της Οδύσσιας, θα απεικονίσει την Πηνελόπη με τον Οδυσσέα, θα απεικονίσει την Αυσικά με τον Οδυσσέα, με διαφορετικές κάθε φορά μορφές δίνοντας τις συγκεκριμένες εικόνες. Και βέβαια, πάλι η Ναυσικά είναι ένα στοιχείο σε σχέση με τον Οδυσσέα που επανέρχεται στο έργο του Νίκου Εγκονόπουλου. Το χάρισμα του ποιητή να υμνεί τα κατορθώματα και τα πάθη των ηρώων του παρουσιάζεται ως δώρο, δοσμένο από τους θεούς. Η μούσα εμπνέει τον ποιητή και αυτός ψάλλει το τραγούδι της. Με την έμπνευση της μούσας του, ο ποιητής απογειώνεται, ανυψώνεται πάνω από τον κόσμο των θνητών και προσεγγίζει τον κόσμο των αθάνατων. Κι έτσι, μετέωρος, ανάμεσα σε δύο κόσμους, των θεών και των ανθρώπων, ο ποιητής μετασχηματίζεται, μεταμορφώνεται σε όν θεόπνευστο που ασκεί την ποιητική του τέχνη. Η ιδιαίτερη αυτή σχέση του ποιητή με τη μούσα του συγκινούσε, συγκινεί και θα συγκινεί πάντα την καλλιτεχνική δημιουργία. Ας ακούσουμε λοιπόν από μία πολύ πρόσφατη μουσική δημιουργία που κυκλοφόρησε το 2014, τον ποιητή να επικαλείται τη μούσα του. Άνδρα μη ένεπε μουσα πολύ τροπονός μαλά πολλά πλαχθεί επί τρεις ιερών τολί εθρών έπερσεν πολλών ανθρώπων είδεν αστεά πολλών ανθρώπων είδεν αστεά. Τραγούδα μουσα μου γλυκό σκοπό ψιθύρισε μου λόγια για τον τρανό Οδυσσέα να σας πω που κάνει δρομολόγια από νησί ξανά σ' άλλο νησί στα πέλαγα πλανιέται. Μα την ηθάκη πάντα που ζητά ποτέ δεν απαρνιέται από θεριό σ' άλλο θεριό ξανά κι απ' το φιλί στον Άδη και πάλι τώρα ανασταίνεται με μαγικό μαγνάδι. Καλύψω η ναυσικά με τόπι όμως καμιά ποτέ δεν τον κρατά μακριά απ' την Πηνελόπη. Άνδρα μη έλεπε μουσα πολύ τρόπο και στα ταξίδια του κάνε με σύντροφο τον άντρα ψάλε μου που είδε τόπους πήγε και γνώρισε άλλους ανθρώπους. Άνδρα μη έλεπε μουσα πολύ τρόπο και στα ταξίδια του κάνε με σύντροφο τον άντρα ψάλε μου που είδε τόπους πήγε και γνώρισε άλλους ανθρώπους. Άνδρα μη έλεπε μουσα πολύ τρόπο, άνδρα μη έλεπε μουσα. Η ιδιαίτερη όμως σχέση αυτή του ποιητή με τη μούσα του απεικονίστηκε και σε πολλά έργα τέχνης. Κύριε Παυλόπουλε. Όντως,
Αυτό ισχύει και εδώ βλέπουμε, έχουμε την τύχη να έχει διασωθεί ένα σχέδιο του Νίκου Εγκονόπουλου από ένα ζωγραφικό έργο που έκανε στη συνέχεια και που δείχνει ακριβώς αυτή την σχέση των μορφών του άντρα και της γυναίκας, του Οδυσσέα και της Πηνελόπης, όμως και του ποιητή και της μούσας στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε εδώ σε αλλεπάλληλα έργα την απόπειρα του Εγκονόπουλου να απεικονίσει με το δικό του τρόπο, σαν ανδρίκελα, σαν μορφές οι οποίες δεν έχουν ατομικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Ας μην ξεχνάμε την επιρροή του Εγκονόπουλου από τον σουρεαλισμό, τον ευρωπαϊκό σουρεαλισμό του 20ου αιώνα, όπου όλα στην ουσία εκτυλίσσονται μέσα σε μια ονειρική ατμόσφαιρα και προσφέρεται βέβαια αυτό για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Εγκονόπουλος λοιπόν επανειλημμένος θα απεικονίσει και τη δεκαετία του 1950 όπως το προηγούμενο έργο και τη δεκαετία του 1960 όπως είναι αυτά, τη σχέση ποιητή και μούσας. Η μούσα πάντοτε εμφανίζεται σαν μια γυναικεία μορφή, αέρινη πολλές φορές ή αρχαιοπρεπή, έτσι την απεικονίζει. Του δίνει ένα μουσικό όργανο, άλλοτε του δίνει ένα ξύφος του ποιητή και βέβαια ο Εγκονόπουλος έχει μια λεπτή ηρωνία πίσω από αυτή την ζωγραφική. Πάντοτε του αρέσει να υπομνηματίζει και με ποιητικό τρόπο τα ζωγραφικά του έργα, τη σχέση ποίησης και ζωγραφικής στην προκειμένη περίπτωση. Το ταξίδι αποτέλεσε ένα μοτίβο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ομηρική Οδύσσεια. Ταξιδεύουν οι θεοί πάνω από στεριές και θάλασσες για να πάνε σε τόπους μακρινούς. Αυτά είπε και ο αργοφωνιάς ακούει τη μροσταγή του και αμέσως σάνταλα έδεσε στα πόδια του πανόρια αχάλαστα και ολόχρυσα, που πεταχτά τον πάνε από στεριές και θάλασσες, σαν φύσιμα του ανέμου. Ταξιδεύει ο Τηλέμαχος. Και συνταξιδιώτης του είναι η Αθηνά, που έχει πάρει τη μορφή του μέντορα για την Πύλο και τη Σπάρτη, αναζητώντας τα ίχνη του πατέρα του, του Οδυσσέα. Και ανέβηκε ο Τηλέμαχος στο πλεούμενο, κυβέρναε η Αθηνά καθούμενη στη μρήμνη του. Σημάτης και εκείνος κάθισε. Έλυσαν τα παλαμάρια οι άλλοι. Ύστερα ανέβηκαν κι αυτοί και στα ζυγά καθίσαν. Και τότε σπρίμος στέλνει τους η θεά η γαλανομάτα, το ζέφυρο που αχολογά στα μαύρα απέλα απάνω. Φούσκωσε ο αγέρας το πανί στη μέση και το κύμα πά στο κοράκι βρόνταγε καθώς γοργά σκιζόταν και έκοβε δρόμο και έτρεχε στο πέλαο το καράβι. Μα το πιο μεγάλο ταξίδι, αυτό που αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του ομηρικού έπους, είναι ο νόστος του Οδυσσέα. Το ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη. 10 χρόνια διαρκεί το ταξίδι του Οδυσσέα. Και είναι 10 χρόνια γεμάτα περιπέτειες και πάθη σε στεριές και θάλασσες, αγώνες και συγκρούσεις με θεούς και με θνητούς, μάχες με μυθικά τέρατα και φυσικά στοιχεία. Αλλά και 10 χρόνια γεμάτα γνώση, γεμάτα εμπειρία και γεμάτα από έναν άσβεστο, από έναν ακίνητο πόθο, από μια άσβεστη νοσταλγία. Την νοσταλγία του ξενιτεμένου για την επιστροφή στη γλυκιά του πατρίδα. Εγώ είμαι του Λαέρτη ο γιος Δυσσέας, που όλοι λένε τις τέχνες μου και η δόξα μου ως τα ουράνια φτάνει και κατοικώ στο ξέφαντο το φημισμένο Θιάκι. Βραχότοπος, μα ξακουστή παλικαριών γεννήτρα. Δεν είδα απ' την πατρίδα μου γλυκύτερο στον κόσμο. Έτσι λοιπόν η Καλυψό με κράταε η νεράιδα μες στη βαθουλωτή σπηλιά, ποθώντας με γιατέρι. Έτσι με εμπόδιζε έπειτα κι η δολοπλέχτρα η Κύρκη στο σπίτι της και τέρι της να με έχει λαχταρούσε. Όμως ποτέ δεν έπειθαν στα στήθια την καρδιά μου, γιατί δεν έχει πιο γλυκό στον κόσμο απ' την πατρίδα και απ' τους γονιούς, κι αν κάθεσαι σε αρχοντικά παλάτια, με στην πικρή την ξενιτιά και απ' τους γονιούς σου αλάργα. Μα ελάτε τον πολύπαθο να ακούστε γυρισμό μου, που μόρισε του Κρόνου ο γιος, σαν έφυγα απ' την Τρία.
Το ταξίδι αυτό ασφαλώς, καθώς και η άφιξη του Οδυσσέα στην Ιθάκη, αποτέλεσε μια αδιάλειπτη πηγή έμπνευσης για την καλλιτεχνική δημιουργία. Κύριε Παυλόπουλε. Πράγματι, αυτό που υπόθηκε πριν από λίγο ισχύει και ήδη το αποδεικνύει εδώ η νοπογραφία αυτή που έχει κάνει ο Πιντουρίκιο, ένας ζωγράφος της Αναγέννησης, με τον Οδυσσέα και την Πινελόπη. Η Πινελόπη ουσιαστικά στον αργαλιό, ο Οδυσσέας σαν αναγεννησιακός άνθρωπος εμφανίζεται εδώ. Ο Πιντουρίκιο είναι ένας ζωγράφος που αγαπάει πάρα πολύ τις λεπτομέρειες, τις γραφικές λεπτομέρειες που δίνουν και μια θέρμη στο ζωγραφικό έργο. Δείτε αυτή τη γάτα που είναι σύμβολο της οικειότητας του σπιτιού, της ζεστασιάς που έχει στην ουσία ο χώρος που υποδέχεται τον Οδυσσέα, ο οποίος μόλις έχει φτάσει με το καράβι, με τους συντρόφους του στην Ιθάκη. Και βέβαια ο Εγκονόπουλος μονίμως ασχολείται με το θέμα της επιστροφής του Οδυσσέα, του νόστου του Οδυσσέα στην Ιθάκη, με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Και δείτε πώς καταφέρνει εδώ να δώσει την αίσθηση της επιστροφής και της υποδοχής της συζύγου προς τον άντρα της, με την προσφορά στην ουσία αυτών των φρούτων, των καρπών, του φαγητού που είναι το πρώτο που έχει ανάγκη προφανώς ο ταλαιπωρημένος σύζυγος, όπως και στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα συμβαίνει. Ή το κρασί, που είναι και αυτό ένα στοιχείο συνοδό της ανάγκης για ζεστασιά και οικειότητα με την επιστροφή. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν λείπει και ο καφές. Το χιούμορ που υπάρχει στον Εγκονόπουλο είναι εμφανές εδώ. Κάνει ουσιαστικά μια μεταφορά της αρχαίας αφήγησης στη σύγχρονη πραγματικότητα και κάνει βέβαια την γυναίκα σαν πρόκληση, την εικόνα της πρόκλησης γυμνή από τη μέση και πάνω και ο σύζυγος, ο οποίος έχει καθίσει με το κομπολόι στο χέρι όπως ο κλασικός άντρας θα λέγαμε και ετοιμάζεται να πιει το ιδί αυτό πόμα, όπως έλεγαν οι παλιοί, τον καφέ. Και βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν και τα επίμονα ζωγραφικά έργα, οι επιστροφές που κάνει ο Εγκονόπουλος, ο οποίος είναι ένας ζωγράφος που δεν εικονογραφεί απλώς, όπως παρατηρήσατε, το θέμα, το επεισόδιο, αλλά του δίνει την προσωπική του διάσταση, το προσωπικό του, αν θέλετε, κύρος σε αυτή την προσπάθεια, στη ζωγραφική του, κάτι που το βλέπουμε και στο συγκεκριμένο προσχέδιο, που ευτυχώς έχει διασωθεί, και το ζωγραφικό έργο που είναι ο Οδυσσέας με την Πινελόπη και τον πατέρα στη μέση που τον υποδέχεται και αυτός με τη σειρά του. Βέβαια, το ταξίδι του Οδυσσέα για την Ιθάκη δεν αποτέλεσε μόνο πηγή έμπνευσης και δεν οδήγησε μόνο στη δημιουργία κορυφαίων έργων τέχνης, αλλά και κορυφαίων δειγμάτων λόγου. Ένα τέτοιο κορυφαίο δείγμα ποιητικού λόγου είναι η ποιητική δημιουργία του Αλεξανδρινού μας ποιητή, του Κωνσταντίνου Καβάφη Ιθάκη. Και μάλιστα σήμερα μπορεί να δείτε ένα χειρόγραφο του ποιητή με το ποίημα αυτό να εκτίθεται εκεί απέναντι. Ας ακούσουμε λοιπόν μελοποιημένη αυτή την ποιητική δημιουργία από τον Αλέξανδρο Χατζή. Για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Σα βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Σα βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη. Σ' αυγείς στον πηγεμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
σ' αυγή στον πηγεμό για την Ιθάκη. Τους λες τριγώνας και τους κύκλοπας το θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβάσαι, τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις. Αν μένει η σκέψη σου υψηλή, ανεκλεκτή, συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λες τριγώνας και τους κύκλοπας στον άγριο Ποσειδώνα, δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου. Αν η ψυχή σου δεν τους στείλει εμπρός σου. Η αρχαία ελληνική σκέψη είναι σε όλες τις εκφάνσεις ανθρωποκεντρική. Και ασφαλώς δεν θα ήταν δυνατόν να αποτελούν εξαίρεση σε αυτό οι κανόνες που αφορούν τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων. Ο αρχαίος Έλληνας πλάθει τους θεούς του στα μέτρα του, δίνοντάς τους ανθρώπινη μορφή. Και όχι μόνο τη μορφή, αλλά και τη συμπεριφορά του ανθρώπου υιοθετούν οι Ολύμπιοι θεοί. Και ο Όμηρος είναι ο πρώτος που μεταφέρει την αντίληψη αυτή σε γραπτό λόγο μέσα από τα ομηρικά του έπη. Οι θεοί φθονούν, ζηλεύουν, αγαπούν, συμπαθούν, μισούν, αρμόμενοι από τις προσωπικές τους, υποκειμενικές τους προτιμήσεις. Η κοινωνία τους έχει πολλές ομοιότητες με την κοινωνία των ανθρώπων. Ζουν σε λαμπρά ανάκτορα. Οργανώνουν συνελεύσεις, συζητούν, συναποφασίζουν, αλλά ποτέ δεν παραβιάζεται η εγκαθιδρυμένη μεταξύ τους ιεραρχία. Ο Δίας πάντα αναγνωρίζεται ως ο ανώτερος όλων των θεών και οι βουλές του και οι αποφάσεις του πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους αναντήρητα. Παρά τις ομοιότητες όμως που παρουσιάζει η κοινωνία των θεών με την κοινωνία των ανθρώπων, στη σκέψη του αρχαίου Έλληνα η θέση των θεών του αναγνωρίζεται ως σαφώς ανώτερη. Οι θεοί μπορεί να μοιάζουν με τους ανθρώπους, αλλά έχουν και ουσιαστικές διαφορές από αυτούς. Είναι αθάνατοι, διαθέτουν υπεράνθρωπες ιδιότητες, είναι πανίσχυροι, κατέχουν πανίσχυρα όπλα με τα οποία μπορούν και συντρίβουν τους αδύναμους μπροστά τους θνητούς. Ας θυμηθούμε λοιπόν ένα στιγμιότυπο από το αρχαίο κείμενο, από ένα συμβούλιο που διεξάγεται πού αλλού, στον Όλυμπο, στο παλάτι του Δία, με θέμα την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Τότε βουλή είχαν οι θεοί και ο ψιλοβρόντης Δίας στη μέση ως παντοδύναμος καθόταν και η Παλάδα θυμούνταν και τους έλεγε τα πάθια του Οδυσσέα, γιατί νοιαζότανε πόμενε στο σπίτι της Νεράιδας. Δία πατέρα, κι οι άλλοι εσείς, μακαριστοί και αιώνιοι, πόσο κανείς πια το θεϊκό Οδυσσέα δεν τον θυμάται, από όσους όριζε λαούς και σαν πατέρας ήταν καλός. Μα τώρα βρίσκεται σε ένα νησί κλεισμένος, πικρά φαρμάκια πίνοντας, στο σπίτι της Νεράιδας της Καλυψός, που στανικός εκεί τον εμποδίζει, και δεν μπορεί στην ποθητή πατρίδα να γυρίσει, γιατί δεν έχει με κουπιά καράβι ουδέ συντρόφους στα στήθια απάνω τα πλατιά να φύγει του πελάγου. Και ο Δίας της απάντησε ο συγνεφοσυνάχτης, «Παιδί μου, πώς τα λόγια αυτά σου φεύγουν από το στόμα». Έτσι είπε και στο γιο του Ερμή γυρίζει και του κάνει, «Ερμή, και σ' άλλα εσύ σωστός μαντατοφόρος μου είσαι. Σύρε να πει στην Καλυψό την άση στη βουλή μας, πως να γυρίσει ο τολμηρός Δυσσέας στην πατρίδα, δίχως τη συνοδεία θεών, μήτε θνητών ανθρώπων. Παρά με ένα καλώδετο σκαφί, περνώντας πάθια, σε 20 μέρες τη χεριά την Καρπερή να φτάσει, όπου οι θεάκοι κατοικούν από τον θεόν το γένος». Ας περάσουμε λοιπόν να γνωρίσουμε μια καλλιτεχνική δημιουργία εμπνευσμένη από τον κόσμο των Ολύμπιων θεών. Πρα...
πράγματι αυτό που υπόθηκε ότι στον Όλυμπο μαζεύονται οι θεοί προκειμένου να αποφασίσουν, να συσκεφθούν, να προβληματιστούν για τον Οδυσσέα, για να πάρουν τις αποφάσεις που χρειάζεται, το έχουμε εδώ σε μία σύνθεση, μια μεγάλη ηχογραφική σύνθεση, η οποία απεικονίζει τους θεούς με τα συγκεκριμένα σύμβολα που έχει ο καθένας, έτσι ώστε να ταυτίζονται. Είμαστε στον κλασικισμό. Ο κλασικισμός στην ουσία είναι η μίμηση του κλασικού. Στην ουσία έχουμε εδώ μια επιστροφή πάλι στις εικόνες του παρελθόντος και στο ύφος του παρελθόντος. Και πρέπει να πούμε ότι ο κλασικισμός μερικές φορές, εκτός από το ότι είναι αφηγηματικός, μπορεί να γίνεται και λίγο πιο ψυχρός από ότι το πραγματικά σπουδαίο μεγάλο κλασικό έργο. Όπως έχει γράψει πολύ σωστά ένας σπουδαίος Έλληνας αρχαιολόγος, ο Χρήστος Καρούζος, διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και συγγραφέας πολλών σημαντικών βιβλίων, ο κλασικισμός πάσχει από υποθερμία, σε αντίθεση με τον κλασικό τρόπο αφήγησης, που είναι βέβαια θερμός και πραγματικά είναι αυτό που πρέπει, έχει την ισορροπία και το μέτρο. Από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν και έργα τα οποία συνδέουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, τους φέρνουν πιο κοντά. Όπως λέει ο κ. Παυλόπουλος, δεν γνωρίζουμε μόνο τον κόσμο των θεών, αλλά γνωρίζουμε και τον κόσμο των ανθρώπων. Στην ομηρική Ιλιάδα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε μόνο ένα τμήμα της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας. Γνωρίζουμε την νοοτροπία, τη δράση, τις αξίες, τις τάξεις των αρίστων. Οι Ιλιαδικοί ήρωες είναι όλοι μέλη μιας αριστοκρατίας, διαθέτουν ευγενική καταγωγή, πλούτο, εξουσία, ο Έαντας, ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, ο Αγαμέμνονας, ο Μενέλαος, ο Έκτορας, είναι όλοι βασιλείς ή γη βασιλέων. Αντίθετα, στην Οδύσσεια ξεδιπλώνεται μπροστά μας ένα πολύ πιο πολυπίκυλο κοινωνικό ψηφιδωτό, που μας επιτρέπει να γνωρίσουμε πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Ασφαλώς, βέβαια, πάντα παρόν είναι ο κόσμος των βασιλέων. Εμφανίζονται διαδοχικά ο Νέστορας, ο βασιλιάς της Πύλου, ο Μενέλαος, ο βασιλιάς της Σπάρτης, ο Αλκίνος, ο βασιλιάς της Χερίας, αλλιώς των Φεάκων. Ζουν όλοι τους σε λαμπρά ανάκτορα, σε λαμπρά παλάτια και απολαμβάνουν τον πλούτο τους και τα αγαθά που τους προσφέρει η ειρηνική ζωή. Και έπειτα πια σαν χόρτασαν καλά με φαγοπότη, είπε ο Τηλέμαχος στο γιο του Νέστορα, κοντά του σκύβοντας το κεφάλι του, να μην ακούσουν άλλοι. «Θάμαξε, γιε του Νέστορα, πολύ άκριβέ μου φίλε, τη λαμπεράδα του χαλκού στο βουερό παλάτι, το κεχριμπάρι, το χρυσό, το φίλντισι, τα σίμι, παρόμοιο θα είναι σαν κι αυτό του Δία το παλάτι. Πόσο αλογάριαστα κι αυτά, να βλέπω μου ήρθε ζάλι». Τον άκουσε όμως ο ξανθός Μενέλαος, που μιλούσε και έτσι είπε μεγαλόφωνα, με φτερωτά του λόγια. «Παιδιά μου, ποιος μπορεί θνητός να παραβγεί του Δία? Αθάνατη είναι η θησαυρή και το παλάτι εκείνου. Μα παραβγαίνει άλλος θνητός τα πλούτη μου, ναι και όχι». Πέρα όμως από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, ο ποιητής Οδύσσειας ανοίγει ένα παράθυρο και μας επιτρέπει να ρίξουμε ένα βλέμμα στην νοοτροπία, στις αξίες, στον τρόπο ζωής και άλλων κοινωνικών ομάδων. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, τον κόσμο των πειρατών και των εμπόρων. «Κι ήρθανε τότε φοίνικες θαλασσοξακουσμένοι, αρπάχτες και με αρρύθμητα στολίδια στο καράβι. Είχε ο γονιός μου φοίνισσα στο σπίτι του γυναίκα, ωραία και μεγαλόκορμη, σε έργα λαμπρά τεχνήτρα. Αυτή την εξελόγιασαν οι φοίνικες οι πλάνοι». Γνωρίζουμε τον κόσμο των δούλων και έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις διαφοροποιήσεις ανάμεσά τους, τόσο στη θέση τους, όσο και στη σχέση που αναπτύσσουν εκείνοι με τα αφεντικά τους. Για παράδειγμα, η πιστή γερόντισσα Ευρύκλεια, η τροφός του Οδυσσέα από τα παιδικά του χρόνια και ο έμπιστος χειροβοσκός Εύμεος αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με το βασιλικό οίκο του Οδυσσέα και με τα μέλη του. «Χάθηκε εκείνος και σε μας τους φίλους, μα σε μένα ακόμα πιότερο, άφησε τη στέρηση στον πόνο.
Τι τέτοιο αφέντη πάγκαλο δεν θα βρω όπου κι αν πάω. Μήτε στις μάνας μου ξανά, στου κύρι μου αν γυρίσω το σπίτι που γεννήθηκα και μέθρεψαν εκείνοι. Μήτε για εκείνους τόσο εγώ δε θα κλαιγα κι ας θέλω να τους χαρούν τα μάτια μου στην ποθητή πατρίδα. Μα του Οδυσσέα που χάθηκε με συνεπέρνει ο πόθος, που το όνομά του ντρέπομαι να πω κι ας λείπει, ξένε, που μ' αγαπούσε ολόψυχα και με πονούσε εκείνος. Φίλο, αδερφό τον λέω εγώ κι ας βρίσκεται μακριά μου. Σαν είπε αυτά, σηκώθηκε και του έφτιασε το στρώμα σημά στη στιά, που έβαλε γιδιών μα και προβάτων προβιές. Και απάνω του έριξε σαν πλάγια σε Οδυσσέας, τρανή χλαμίδα και χοντρή, που κι άλλη είχε δική του, να τη φορεί σαν πλάκωνε πολύ βαρύς χειμώνας. Έτσι, Οδυσσέας κοιμήθηκε. Κοιμήθηκαν και τα άλλα τα παλικάρια πλάι του. Μα ωστόσο ο χειροτρόφος δεν ήθελε να κοιμηθεί μακριά από τους χείρους, μοναρματώθηκε να βγει και χάρηκε ο Οδυσσέας, που για το βιός του νοιάζονταν σαν έλειπε ο αφέντης. Αντίθετα, οι άπιστες δούλες και ο θρασίσγητο βοσκός Μελάνθιος, που πρόδωσαν και ατίμασαν συστηματικά τον αφέντη τους και τον οίκο του, τιμωρούνται στο τέλος με παραδειγματικό τρόπο. Και ο συνετός τηλέμαχος το λόγο πήρε και είπε: «Δε θέλω αυτές με θάνατο να πάνε τιμημένο, που καταράστηκαν συχνά τη μάνα μου και εμένα και που μ' αγάπες μίγανε κρυφά με τους μνηστήρες». Έτσι είπε και έδεσε σκηνή τριγύρω στο κελάρι τρεχαντηριού μαυρόπλωρου από το μεγάλο στήλο και από ψηλά το τέντωσε στη γη να μην αγγίζουν τα πόδια. Και όπως τη θηλιά που μέσα στα χαμοκλάδια έχουν στημένη, πέφτουν κύχλες και περιστέρια και εκεί που στη φωλιά πετούν χάρο κακό απαντέχουν, έτσι είχαν τα κεφάλια τους κιδούλες στην αράδα και στο λαιμό τους τις θηλιές να κακοθανατήσουν. Λίγο τα πόδια τίναξαν και πέταξε η ψυχή τους. Ας γνωρίσουμε τώρα έργα τέχνης εμπνευσμένα από τον κόσμο των ανθρώπων της Ομηρικής Οδύσσειας. Τον κόσμο των θεών, στον κόσμο των απλών ανθρώπων. Εδώ έχουμε ένα ζωγραφικό έργο του 18ου αιώνα, της εποχής του ροκοκό, θα λέγαμε, προς το τέλος και της εποχής που αρχίζει ένας ήρεμος κλασικισμός. Είναι ένα έργο της Αγγέλικα Κάουφμαν, μιας γυναίκας ζωγράφου, που απεικονίζει την Ευρύκλεια, την δούλα, την υπηρέτρια, η οποία πάει να ξυπνήσει την κυρά της, την Πινελόπη. Και δείτε με πόσο έντονα, ανθρώπινο τρόπο, έχει απλώσει το αριστερό χέρι επάνω στον ώμο της κοιμισμένης ακόμα κυράς της, έτσι ώστε να μην την τρομάξει, αλλά πολύ διακριτικά, με πολύ έτσι ήρεμο τρόπο, να την ξυπνήσει, να τη σηκώσει από το κρεβάτι. Είναι ένα έργο του 1772 και δείχνει ακριβώς πόσο η Αγγέλικα Κάουφμαν, μια γυναίκα ζωγράφος, προσεγγίζει από την γυναικεία πλευρά ένα θέμα που είναι καθιερωμένο, παραδομένο από την παράδοση, από την ιστορία, από τον μύθο στην ουσία και πώς προσπαθεί με το φως, με το χρώμα και μάλιστα το φως το οποίο δίνεται ιδιαίτερα επάνω στο λευκό αυτό νυχτικό που φοράει η Πινελόπη και συγκεντρώνεται εκεί σαν να είναι μία εστία το λευκό χρώμα, ενώ η Ευρύκλεια μέσα στον τρόμο, μέσα στο φόβο, μέσα στην προσπάθεια να μην ενοχλήσει, εμφανίζεται πιο πολύ μέσα από το σκοτάδι να βγαίνει, μέσα από το σκοτεινό δωμάτιο απέναντι στην κυρά της, απέναντι στην Πινελόπη. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε και αντίστοιχες εικόνες που, όπως εδώ στην προκειμένη περίπτωση, η ανθρώπινη πλευρά φαίνεται ιδιαίτερα ή ακόμα πιο πολύ εδώ που συνυπάρχουν οι θεοί με τους σημαντικούς λογοτέχνες, με τους σημαντικούς ήρωες, όπως στην προκειμένη περίπτωση στο ζωγραφικό έργο του Έγκρ, ενός κλασικιστή ζωγράφου του 19ου αιώνα, των αρχών του 19ου αιώνα, που απεικονίζει την αποθέωση του Ολύμπου στον Όλυμπο. Και δείτε πώς στην ουσία ο Όμηρος αποθεώνεται, στεφανώνεται από τη δόξα,
ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει ένας ναός ολόκληρος που του αφιερώνεται και στο κάτω μέρος βλέπει κανείς πρόσωπα ανάμεσα στα οποία είναι και ο ζωγράφος, ο Έγκρ ο ίδιος ή άλλες μορφές που σχετίζονται με την ιστορία, με την μυθολογία, οι αλληγορίες, προσωποποίησεις σωστότερα της μυθολογίας, της ποίησης, στην προκειμένη περίπτωση και βέβαια όλος ο εσμός των θεών και των ηρώων υπάρχει εδώ είτε ως πρόσωπα είτε ως σκοτεινή ή αν θέλετε αμυδρή παρουσία και υπόνοια. Αυτοί οι δύο κόσμοι των θεών και των ανθρώπων δεν παραμένουν αποκομμένοι ο ένας από τον άλλον. Αντίθετα, συμπλέκονται διαρκώς, διαμορφώνοντας ένα ποικιλόμορφο ιστό σχέσεων ανάμεσα στο θεϊκό και στο ανθρώπινο στοιχείο. Υπάρχουν θεοί που αντιμάχονται τον ήρωα. Ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, οργίζεται μαζί του όταν ο Οδυσσέας τυφλώνει το γιο του, κύκλωπα πολύφημο. Η θεϊκή αυτή οργή προκαλεί μύρια πάθη στον ήρωά μας και δυσκολεύει το ταξίδι της επιστροφής του. Ωστόσο, από τους Αιθίωπες κοινάει ο Ποσειδώνας. Αλλά αργά ακόμα, από τα βουνά τον είδε τον Σολίμων, που αρμένιζε στη θάλασσα και ξάναψε ο θυμός του. Βαριοκουνάει την κεφαλή και λέει στο νου του μέσα. Αχ, οι θεοί την άλλαξαν τη γνώμη του στο τέλος για το Οδυσσέα, όταν εγώ έλειπα στη γη των Αιθιώπων. Να, στον Φεάκον σίμωσε τη χώρα, όπου γραφτό του είναι να τα ξεφύγει εκεί του χάρου πια τα δίχτυα. Όμως το τάζω συμφορές να τον χορτάσω ακόμα. Έτσι είπε και τα σύγνεφα συνάζει και στα χέρια την δρίαινα του αδράχνοντας το πέλαο συνταράζει και όλες τις μπόρες σήκωσε κάθε λογής ανέμου και σκέπασε στεριά μαζί και θάλασσα με νέφια. Απ' τα ουράνια χύθηκε σκοτάδι και φυσούσαν μαζί ο Σιρόκος, κοινοτιά και ο Ζέφυρος, αέρας φουρτουνιασμένος και ο βοριάς που φέρνει παγοκέρι. Θεριά μεγάλα κύματα στο διάβα του κυκλώντας. Γόνατα τότε και η καρδιά κοπήκαν του Οδυσσέα. Αντίθετα, η θεά Αθηνά παραμένει από την αρχή ως το τέλος του ομηρικού έπους πιστή βοηθός και σύμμαχος του Οδυσσέα και της οικογένειάς του. Εκφράζει το θαυμασμό της για τον ήρωα. Και μάλιστα σε ένα εντελώς ιδιαίτερο χωρίο του ομηρικού κειμένου, μία θεά, η Αθηνά, και ένας θνητός ο Οδυσσέας κάθονται πλάι-πλάι, κάτω από τη ρίζα μιας ελιάς, στο λιμάνι του Φόρκινα, στην Ιθάκη, και σχεδιάζουν βήμα-βήμα μαζί το σχέδιο εξόντωσης των νηστήρων. Στη ρίζα τότε της ελιάς καθίσανε κι οι δυο τους και μελετούσαν τη σφαγή των άτροπων μνηστήρων. Και άρχισε πρώτη η Αθηνά, η θεά, η γαλανομάτα. Γε του Λαέρτη θεϊκέ, πολύτεχνε Οδυσσέα. Σκέψου πώς τους αδιάνθρωπους μνηστήρες θα ξεκάμεις, που κυβερνούν το σπίτι σου τρεις χρόνους και γυρεύουν με δώρα να αποκτήσουνε το ισό θεό σου τέρι. Μα για το γυρισμό σου, αυτή θρηνώντας νύχτα μέρα, όλους με ελπίδες τους πλανά. Κι υπόσχεται και στέλνει παραγγελιές και ξεγελά, και ο νους της άλλα βάζει. Τότε, έτσι ο βαθιστόχαστος απάντησε ο Οδυσσέας. Αχ, σαν τα Τρέα κι εγώ το γιο του βασιλιά Αγαμέμνου, θάνατο θα βρίσκα κακό κι εγώ μες στο παλάτι, αν όλα δε μου τα έλεγες, θεά, να με φωτίσεις. Μονέλα, πλέξε τη βουλή το πώς θα τους πλερώσω και στάσου εσύ στο πλάι μου και δίνε μου ανδριοσύνη, σαν τότε που χαλνούσαμε τους πύργους μες στην Τρία. Αν έτσι μου παρέστηκες, λαμπρή γαλανομάτα, και με 300 θα έβγαινα να χτυπηθώ όνομά τους μαζί σου, σεβαστή θεά, στη χάρη σου θαρώντας. Τότε κι η γαλανόματη θεά Αθηνά του λέει, κοντά σου θα είμαι πρόθυμα και δεν θα αστοχήσω. Δεν θα χαθώ από τα μάτια σου όταν θα αρχίσει η μάχη και θα ρω πολλοί από τους μνηστήρες που τώρα κατατρώγουνε το βιό σου θα σκορπίσουν και το αίμα τους και τα μυαλά τότε στο χώμα απάνω. Μα πρώτα πρέπει αγνώριστο στους άλλους να σε κάνω. Η ιδιαίτερη αυτή σχέση της Αθηνάς με τον Οδυσσέα απεικονίζεται στο επόμενο έργο τέχνης.
Όντως, στο ζωγραφικό έργο πάλι του Νίκου Εγγονόπουλου, που είναι ο ζωγράφος μας πια για τα ομηρικά έπι, απεικονίζεται ακριβώς η Αθηνά πίσω από τον Οδυσσέα, η Αθηνά που κρατάει τη λάμπα. Η λάμπα που είναι το φως, ο φωτισμός, η σκέψη, ο προβληματισμός, αλλά και μια ελπίδα ότι μπορεί να δοθεί λύση στην υπόθεση που έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του ο Οδυσσέας. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ έχει ενδιαφέρον ότι ο Εγγονόπουλος μεταφέρει, σαν να κάνει μια ελεύθερη μεταφορά, τη σκηνή σε ένα αρχαίο τοπίο, το οποίο που το αλληγορεί ο ναός που έχουμε εδώ στο πίσω μέρος. Θα μπορούσε να είναι η Ακρόπολη, θα μπορούσε να είναι ένας άλλος αρχαίος, οποιοδήποτε αρχαίος ναός. Στην ουσία, ο Εγγονόπουλος δεν θέλει να δώσει συγκεκριμένη ταύτιση. Δείτε και παρατηρήστε ότι κρατάει τη μορφή του Οδυσσέα πάντοτε με το κίτρινο αυτό ναυτικού τύπου παντελόνι, θα λέγαμε, γυμνό από τη μέση και πάνω, και την Αθηνά πίσω του, ενεργητική, να τον αγκαλιάζει σχεδόν για να του υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει από εδώ και πέρα να κινηθεί και να συναποφασίσουν μαζί την πορεία, την εξέλιξη των πραγμάτων. Στην Ομηρική Οδύσσεια συναντάμε δύο διαφορετικές και αντίθετες μορφές κοινοτήτων. Η Ιθάκη, η Πύλος, η Σπάρτη, η Σχερία των νησί των Φεάκων αποτελούν πολιτικά οργανωμένες κοινότητες. Την εξουσία την έχει ο βασιλιάς, δίπλα του υπάρχει η Βουλή των Γερόντων που βοηθά τον βασιλιά στις αποφάσεις του, οπότε ανακύπτει σοβαρό ζήτημα στην κοινότητα, καλείται η συνέλευση του λαού. Στις κοινότητες αυτές οι άνθρωποι έχουν ένα κοινό ηθικό κώδικα και κοινές αξίες, πάνω στις οποίες στηρίζεται και η κοινοτική ζωή αλλά και η ανάπτυξη του πολιτισμού τους. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη, τρέφονται με τους καρπούς της, τιμούν και σέβονται τους θεούς, τους τιμούν με γιορτές και με θυσίες, σέβονται τους ξένους, τους τιμούν και τους προσφέρουν φιλοξενία. Είπε και κίνησε γοργά πρώτη μπροστά η Παλάδα, και αυτός ξοπίσως της θεάς τα βήματα ακολουθούσε. Και όπως τη χώρα ερχόντανε, περνώντας μέσα στον κόσμο, κανείς από τους κοσμακουστούς Φεάκους δεν τον είδε. Γιατί δεν άφηνε η θεά, η λατρευτή Παλάδα, και για καλό του με θεϊκό τον σκέπαζε σκοτάδι. Θάμαζε εκείνος τα γοργά καράβια, τα λιμάνια, τις αγορές των αρχηγών και τα ψηλά τα κάστρα. Θάμα να βλέπεις, διάπλατα, φραγμένα με παλούκια. Στον αντίποδα αυτών των κοινωνιών βρίσκεται ένας άγριος, απολύτιστος κόσμος. Στον κόσμο αυτό οι άνθρωποι δεν σέβονται τους θεούς και ούτε τιμούν τους ξένους. Δεν γνωρίζουν την καλλιέργεια της γης. Δεν έχουν κανένα κοινό ηθικό κώδικα. Δεν έχουν καμιά μορφή πολιτικής οργάνωσης. Γενικά, τα αγαθά του πολιτισμού απουσιάζουν από αυτές τις κοινότητες. Βαριόκαρδι τραβάμε μπρος και ερχόμαστε στα μέρη που οι δίστροποι και οι άνομοι κύκλοπες κατοικούνε. Αυτοί που στους αθάνατους θεούς τα αφήνουν όλα και δεν φυτεύουν, μήτε γης οργώνουνε άπατή τους. Μον κάθε τις ανέσπαρτο και ανόργο το φυτρώνει, στάρια, κρυθάρια, κλίματα που δίνουν το κρασί τους στο σταφυλάτο και η βροχή του Δία τα μεγαλώνει. Βουλές δεν έχουν, συνάξεις και νόμους δεν γνωρίζουν. Μόνες των αψηλών βουνών τις άκρες λιμεριάζουν, μέσα σε σπήλια ολόβαθα και ξέχωρα καθένας κρίνει γυναίκα και παιδιά και δεν ψηφάει τους άλλους. Οι κάτοικοι αυτού του άγριου και απολύτης του κόσμου δεν διστάζουν να προβούν και στις πιο ανώσιες, ανίερες, βάρβαρες για ένα αρχαίο Έλληνα πράξεις, όπως το να φάνε ομό ανθρώπινο κρέας. Είπα, μα από την κακία του μιλιά δεν βγάζει εκείνος. Μον χύμιξε και απλώνοντας τα χέρια στους συντρόφους, άρπαξε δυο και σαν σκυλιά κάτω στη γη τους ρίχτη. Κυλιούνταν χάμου τα μυαλά και μουσκευαν το χώμα. Τους πήρε, τους κομμάτιασε, τους τίμασε για δείπνο και σαν λιοντάρι του βουνού τους στρώει, χωρίς να αφήσει πλάχνο, ψαχνό, για κόκαλο γεμάτο από μεδούλη. Και εμείς, στο Δία κλαίγοντας,
σηκώναμε τα χέρια, τέτοια καμώματα φρικτά, θωρώντας αστισμένη. Και ασφαλώς αυτή η αντίθεση ανάμεσα σε μια πολιτικά οργανωμένη κοινωνία και στον άγριο απολύτη στον κόσμο απεικονίστηκε στην τέχνη. Κύριε Παυλόπουλε. Στο συγκεκριμένο έργο έχουμε την απεικόνιση ενός κόσμου που είναι πράγματι μέσα στη φύση κυριολεκτικά. Ο ζωγράφος που έχει κάνει το συγκεκριμένο έργο έχει μια ενδιαφέρουσα συνωνυμία. Λέγεται Σούμπερτ. Θυμίζει τον γνωστό συνθέτη, είναι και αυτός Γερμανός, το έργο είναι του 18ου αιώνα και απεικονίζει στην ουσία όλον αυτόν τον κόσμο με την Κίρκη, με τον κόσμο της φύσης. Και βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν λείπει η αγριότητα της φύσης. Στην προηγούμενη εικόνα είχαμε την ήρεμη φύση. Εδώ έχουμε την άγρια φύση σε ένα έργο σύγχρονο, μια υδατογραφία του Δημοσθένη Κοκκινίδη, Έλληνα ζωγράφου του αιώνα μας, που το 1995 καταπιάστηκε με την εικονογράφηση, όχι όμως κατά γράμμα, της Οδύσσειας. Αυτό που κάνει εδώ ο Κοκκινίδης είναι μια ελεύθερη ποιητική, θα λέγαμε, απόδοση, καλλιτεχνική, του πολύφημου που καταβροχθίζει τους συντρόφους του Οδυσσέα. Και βλέπετε ότι δεν τον ενδιαφέρει η ακρίβεια και η λεπτομέρεια στην περιγραφή, όσο η γενική, γενικευτική απόδοση των μορφών, έτσι ώστε να έχει κανείς την αίσθηση ότι εκφράζεται η αγριότητα μέσα από το αδρό σχέδιο και το πολύ ήπιο, όχι τόσο έντονο, χρώμα. Το μόνο κόκκινο που υπάρχει, όπως βλέπετε, είναι στον πολύφημο, που είναι το πάθος, που είναι η ορμή, που είναι η άλογη δύναμη που έρχεται να κατασπαράξει και να καταστρέψει το ανθρώπινο είδος, στην προκειμένη περίπτωση. Ένας θεσμός που έχει βαθιές ρίζες στον αρχαίο κόσμο είναι ο θεσμός της φιλοξενίας. Η υποδοχή, η περιποίηση του ξένου δεν αποτελούσε απλά συνήθεια στον αρχαίο κόσμο, αλλά ιερό καθήκον για τον αρχαίο Έλληνα. Οι ξένοι προστατεύονταν από τον ισχυρότερο των θεών, το Δία, από όπου έχει προσλάβει και το προσωνύμιο Ξένιος. Αντίθετα, η κακή αντιμετώπιση ή ακόμα και η προσβολή του ξένου αποτελούσε ύβρι που τιμωρούνταν αυστηρά. Η περιποίηση και η υποδοχή των ξένων, των επισκεπτών που έρχονται από ένα μακρινό τόπο, είναι άγραφος θεϊκός νόμος που ισχύει για όλα τα κοινωνικά στρώματα, από τους βασιλιάδες μέχρι και τους δούλους. Και ακολουθούσε ένα συγκεκριμένο τυπικό. Ας το ακούσουμε. Είπε ο Οδυσσέας και κάθισε έπειτα κοντά στη στιά στη λάμψη, στη στάχτη απάνω. Κι άλλα ληστεκόντανε όλοι οι άλλοι. Και με καιρό τους μίλησε ο μαχητής Εχένιος, που ήταν ο γεροντότερος από όλους τους φεάκους. Πρώτος τους λόγους, κι ήξερε πολλά και περασμένα. Αυτός με λόγια γνωστικά τους μίλησε έτσι και είπε: «Δεν είναι αλκίνο αυτό σωστό, μήτε να πιστεριάζει χάμος τη στιά να κάθεται στη στάχτη απάνω ο ξένος, και όλοι μου διάζουν λόγο σου να ακούσουν καρτερώντας. Μονέλα τώρα σήκωσε τον ξένο να καθίσει σε ένα αργυρόκαρφο θρονί και οι κράχτες ας κεράσουν πάλι κρασί να στάξουμε στον βροντορίχτη Δία που προστατεύει η χάρη του τους ξένους και η οικονόμα από ό,τι μέσα βρίσκεται φαΐ στον ξένο ας δώσει». Το λόγο αυτό σαν άκουσε ο λατρευτός Αλκίνος, πήρε από το χέρι το σοφό πολύτεχνο Οδυσσέα, σηκώνοντάς τον από την στιά και σε θρονή πανόριο τον κάθισε, σηκώνοντας το γιο του Λαοδάμα, που δίπλα του καθότανε και αγαπημένος του ήταν. Μια παρακόρη με χρυσό πεντάμορφο λαγίνι, νερό του χήνι να νυφτεί σε μια αργυρή λεκάνη, και εμπρός του μάκρου του στρωσε και σκαλιστό τραπέζι. Και σεβαστή και λάρισα ψωμιά του κουβαλούσε, και άλλα προσφάγια πλούσια, με τα χαράς ό,τι είχε. Κι έτρωγε και έπινε ο θεϊκός πολύπαθος Οδυσσέα. Βλέπουμε όμως και τον πιστό χειροβοσκό Εύμεο να προσφέρει με τον ίδιο εγκάρδιο, με τον ίδιο ζεστό τρόπο φιλοξενία στο ξένο, στο γέρο ζητιάνο που φτάνει στο καλύβι του. «Και εσύ, Εύμε, χειροβοσκέ, του απολογήθη κήπες.
Μα κι από σένα πιο μικρός να ερχόταν, δεν θα ήταν ξένε μου πρεπούμενο να μην τιμήσω ξένο. Την ετουδία όλη φτωχή και ξένη, και αρεστώνε το λίγο που εμείς δίνουμε, νόμος αυτός των δούλων, είπε και στο χιτώνα του σφιχτόδεσε τη ζώνη. Και προς τις μάντρες κίνησε, που ήταν κλεισμένοι χείροι, δύο πήρε και τους έσφαξε, και ευθύς τους καψαλίζει, και τους κομμάτια σε έπειτα και τους περνά στις σούβλες. Κι όλα σαν καλοψήθηκαν, τα φέρνει του Οδυσσέα, ζεστά στις σούβλες, με λευκό πασπαλισμένο αλεύρι. Σμίγει και το μελόγλυκο κρασί με στο καρδάρι. Καθίζει αγνάντια τον Γαλλί και αυτά του συνηχαίνει. Ας γνωρίσουμε όμως κάποια έργα τέχνης εμπνευσμένα από το αντίστοιχο θέμα. Η υποδοχή του Οδυσσέα από την Ναυσικά απεικονίζεται στο συγκεκριμένο έργο που είναι του 16ου αιώνα, μανιερισμός όπως λέγεται η περίοδος, δηλαδή μετά την Αναγέννηση και πριν τον Μπαρόκ, έργο του Σαλβατόρε Ρόζα, ενός Ιταλού ζωγράφου, ο οποίος απεικονίζει την μορφή της Ναυσικάς να προσφέρει το ρούχο για να ντυθεί ο γυμνός, κυριολεκτικά και ταλαιπωρημένος Οδυσσέας στο νησί των Φεάκων. Από την άλλη πλευρά δεν λείπουν και οι πιο σύνθετες παραστάσεις, όπως στην προκειμένη περίπτωση, που απεικονίζεται πάλι η στιγμή που η Ναυσικά, εδώ ένα έργο του 19ου αιώνα, υποδέχεται τον Οδυσσέα, που είναι πάλι ρακένδυτος και ταλαιπωρημένος. Αλλά το ίδιο ενδιαφέρον είναι το θέμα στην προκειμένη περίπτωση της σχέσης ανάμεσα στον Οδυσσέα και την Ναυσικά, που απεικονίζεται την επαφή που υπάρχει ανάμεσα στο ανδρικό και το γυναικείο φύλο. Και βέβαια, ο Φραντσέσκο Χάγιες, ένας Ιταλός ζωγράφος, θα απεικονίσει την στιγμή κατά την οποία γίνεται η υποδοχή του Οδυσσέα στο παλάτι του, στο νησί των Φεάκων ουσιαστικά, που έρχεται να συναντήσει για πρώτη φορά μετά από την ταλαιπωρία που έχει ήρεμους και ήπια συμπεριφερόμενους ανθρώπους. Η Οδύσσεια υπήρξε πάντα ένα έργο συναρπαστικό και καθόλου κουραστικό για το δέκτη. Σε αυτό ασφαλώς συντελούσε η παρουσία του εξολογικού, του φαντασιακού, του παραμυθικού στοιχείου που κυριαρχεί στο ομηρικό έπος. Το στοιχείο αυτό αναμφίβολα ασκούσε μεγάλη και ασκεί μεγάλη γοητεία στο νου του δέκτη. Πυροδοτεί τη φαντασία του, απογειώνοντάς τη σε σφαίρες που ξεπερνούν την ανθρώπινη εμπειρία. Όταν ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του περνούν από το ακροτήριο του Μαλέα, ανοίγει διάπλατα μπροστά μας ο κόσμος του παραμυθιού. Εξωανθρώπινα όντα αρχίζουν να παρελάβουν διαδοχικά το ένα μετά από το άλλο. Οι μη άγριοι λαοί, όπως οι λεστριγόνες και οι κύκλοπες, επιδιώκουν τον αφανισμό του Οδυσσέα και των συντρόφων τους. Μυθικά τέρατα, όπως οι σιρήνες, η σκύλα, οι χάριβδοι, προσπαθούν να τους εξοντώσουν. Μάγισσες θεές που μεταμορφώνουν τους ανθρώπους σε χείρους, απειλούν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Και απέναντί τους, απέναντι σε όλα αυτά, ο Οδυσσέας, με τον πολυμήχανο νου του και την ακλόνητη αποφασιστικότητά του να νικήσει όλα τα εμπόδια και να φτάσει στο στόχο του. Κάθε εμπόδιο αποτελεί και ένα θανάσιμο κίνδυνο για αυτόν, που απειλεί τον όστο και ακόμη περισσότερο τη ζωή του ήρωα. Κάθε εμπόδιο διοσυνιστά και μια καινούργια πρόκληση. Και ο Οδυσσέας παλεύει με όλη τη δύναμη του μυαλού, της ψυχής, του κορμιού, να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια. Ασφαλώς, ιδιαίτερη θέση ανάμεσα σε όλες αυτές τις προκλήσεις κατέχει η συνάντηση του Οδυσσέα με τις Σιρήνες, που με το γλυκόλαλο τραγούδι τους προσπαθούν να παραπλανήσουν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Όλορθον τότε μέδεσαν οι ναύτες στο κατάρτι, χέρια και πόδια, και έσφιξαν απάνω του τις άκρες. Κάθισαν πάλι και άφριζε το κύμα από τα κουπιά τους. Και τόσο αμαζυγώσαμε, γοργάλαμνο κοπώντας, όσο που ακούεται η φωνή, μας είδανε οι σιρήνες. Καθώς κοντά τους πήγαινε το φτερωτό καράβι και άρχισαν το γλυκόφωνο τραγούδι τους να λένε. «Έλα, Οδυσσέα, ξακουστέ, τον Αχαιών καμάρι,
Κι άραξε το καράβι σου να ακούσεις τη λαλιά μας. Γιατί κανείς δεν πέρασε από εδώ με μελανό καράβι χωρίς να ακούσει από κοντά το γλυκολάλημά μας. Έτσι είπαν, με γλυκιά φωνή λαλώντας, κι η καρδιά μου να ακούει υποθούσε και έλεγα στους ναύτες να με λύσουν, γνέφοντας με τα μάτια. Μα εκείνοι, στα κουπιά τους πέφτονταν, έλαμναν γοργά. Ας δούμε όμως πώς φαντάστηκε και πώς μετέφερε την περιπέτεια αυτή, τη συνάντηση αυτή, ένας εξαιρετικός δημιουργός του Θεάτρου Σκιών, ο Ευγένιος Παθάρης, στο υπέροχο έργο του «Οδύσσια», όπου ο Οδυσσέας έχει συνταξιδιώτη του σε όλο το μακρύ ταξίδι, ποιον άλλον, το γνωστό μας Καραγκιόζη. Πλησιάζουμε, πλησιάζουμε, όπου να είναι πρέπει να εμφανιστούν οι σιρήνες. Δεν μπορώ να ακούσω τι γίνεται. Δεν βλέπω πουθενά τίποτα. Μανούλα μου, τι είναι αυτό? Αυτές θα είναι οι σιρήνες. Με κοιτάζουν έτοιμες να με κατασπαράξουν. Τώρα ετοιμάζονται να τραγουδήσουν. Θα είναι οι σιρήνες. Για δέστες, σαν γαλοπούλες είναι. Τι να κάνουν τώρα? Α, μάλλον θα ετοιμάζουν να τραγουδήσουν. Δεν πάνε να τραγουδήσουν όσο και να θέλουν. Εγώ έχω το κερί στα αυτιά μου και δεν ακούω τίποτα. Όχι, δεν τα άκουγα, νομίζετε, να το τραγούδιζα για να με βάτε. Δεν σφάξανε. Πλησιάσω κοντά να το ακούσω. Λύσε με, Καραγκιόζη. Λύσε με γρήγορα. Τι νοήματα μου κάνει αυτός μας? Μου φαίνεται πως θέλει να τον ελύσω. Λύσε με. Λύσε με, σε ηκετεύω. Μάλλον θέλει να τον ελύσω. Θέλει να σε λύσω? Ναι. Τώρα να δεις. Θα σε δέσω εγώ σφιχτότερα. Ναι. Έτσι. Όχι. Μη με δένεις. Σε παρακαλώ, λύσε με να ακούσω το τραγούδι. Άι, τρελάθηκε το αφεντικό μου. Κοίτα πως κάνει να λυθεί. Μόλι δεν πάει να χτυπηθεί κάτω. Αποκλείεται να λυθεί. Έχω κάνει εγώ κάτι ναυτικούς κόμπους που μόνο να τους κόψει με σπαθί μπορεί να βγει. Πάμπολοι βέβαια είναι και οι δημιουργοί που φιλοτέχνησαν έργα εμπνευσμένα από αυτή την περιπέτεια. Από τη μια είναι ο Καραγκιόζης, από την άλλη βέβαια είναι η ευρωπαϊκή ζωγραφική του 19ου αιώνα, όπως εδώ ένα έργο του Λεόν Μπελί, ενός γαλλικής καταγωγής ζωγράφου, ο οποίος το 1850 απεικονίζει, στο πνεύμα βέβαια ενός ακαδημαϊκού, θα λέγαμε, με βάση το σχέδιο και το χρώμα κλασικισμού, προσπαθεί να συλλάβει και να δώσει το θέμα του Οδυσσέα και των Σιρήνων.
η πρόκληση, εδώ προσπαθεί να γίνει αισθητή, να την κάνει αισθητή ο ζωγράφος, μέσα από τις έντονες κινήσεις, τις χειρονομίες, όλη αυτή την διαγώνια, θα έλεγε κανείς, οργάνωση που έχει η σύνθεση και υποστηρίζεται και από τα κουπιά στην προκειμένη περίπτωση, ενώ στην μέση, στη χρυσή τομή για την ακρίβεια, στο 1/3 της ζωγραφικής επιφάνειας, δηλαδή, στέκεται ο Οδυσσέας πιασμένος κυριολεκτικά από το κατάρτι. Αλλά και ένας ζωγράφος του 20ου αιώνα, των αρχών του 20ου αιώνα, του 1909, ο Ντράπερ, και αυτός θα απεικονίσει το θέμα της συνάντησης του Οδυσσέα με τις Σιρήνες. Η γυναικεία πρόκληση απέναντι στην ανδρική, αν θέλετε, προσπάθεια να προστατέψει τον εαυτό του Οδυσσέας και βέβαια να ενδώσει ή να μην ενδώσει στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε να κάνουμε με ένα ζωγραφικό έργο που περισσότερο λειτουργεί ως εικονογράφηση πιο πολύ του θέματος και λιγότερο ως ελεύθερη προσωπική απόδοση. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ντράπερ τονίζει ιδιαίτερα τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, τις λεπτομέρειες και φορτώνει, θα λέγαμε, το ζωγραφικό του έργο με έναν χαρακτηριστικό τρόπο. Εξάλλου, η ζωγραφική του είναι σε αυτό το πνεύμα. Βρισκόμαστε στον ύστερο 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, που ο κλασικισμός έχει τις τελευταίες του αναλαμπές. Και βέβαια δεν λείπουν και άλλα ζωγραφικά έργα στην ίδια κατεύθυνση, με την ίδια αντίληψη ζωγραφικής. Ο κλασικισμός, η ακαδημαϊκή απόδοση και σύνθεση είναι αισθητά στα συγκεκριμένα έργα. Από την άλλη πλευρά βέβαια δεν λείπει και ένα έργο που πιθανόν αναγνωρίζετε τον δημιουργό του. Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα έργο του Πικάσο, ενός ζωγράφου πια που είναι πολύ γνωστός. Ο Οδυσσέας με τις Σιρήνες, το θέμα των Σιρήνων, απασχόλησε και τον Πικάσο, ο οποίος το 1947, μέσα στον 20ο αιώνα, κάνει με το δικό του τρόπο βέβαια, δίνει τη δική του ερμηνεία του θέματος, ενώ δεν λείπει και ένας άλλος αφαιρετικός Γάλλος ζωγράφος του 20ου αιώνα και αυτός, ο Ζαν Μπιφέ, ο οποίος και αυτός απεικονίζει τον Οδυσσέα δεμένο στο κατάρτι και τις Σιρήνες πιο σχηματοποιημένες ή αν θέλετε λιγότερο εμφανίσιμες από ό,τι θα περίμενε κανείς και βέβαια σκελετούς γύρω, που είναι και μια αναφορά στο θάνατο, στη ματαιότητα, στον κίνδυνο που διατρέχει ουσιαστικά ο Οδυσσέας εάν ενδώσει. Ένας Έλληνας πολύ γνωστός ζωγράφος, ο Γιάννης Γαΐτης, θα δώσει και αυτός τη δική του ερμηνεία, τη δική του απόδοση του θέματος του Οδυσσέα με τις Σιρήνες. Ο Οδυσσέας σαν ανθρωπάκι, ένας τύπος περισσότερο, που είναι αγαπητός βέβαια και καθιερωμένος για τον Γαΐτη, στα περισσότερα από τα ζωγραφικά του έργα, απεικονίζεται εδώ. Μία συνύπαρξη, αν θέλετε, της αφαίρεσης και μιας λαϊκότερης, λαϊκότροπης αφήγησης πιο πολύ. Στην Ιλιάδα του Ομήρου γνωρίζουμε το ηρωικό ιδεώδες της εποχής. Η επίδειξη ανδρείας, η διάκριση στο πεδίο της μάχης με ανδραγαθήματα και με την αριστεία, η διάκριση στη συνέλευση με τη δύναμη του λόγου και της πειθούς. Ο ένδοξος θάνατος στο πεδίο της μάχης συνιστούν τα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα του ομηρικού ήρωα. Σε εκείνον προσφέρουν δόξα άφθαρτη μέσα στους αιώνες και στους απογόνους του ιστεροφημία. Στην Οδύσσεια όμως, το ηρωικό αυτό στοιχείο μετασχηματίζεται. Παρουσιάζεται ένας διαφορετικός τύπος ήρωα που αντιπροσωπεύεται με μοναδικό τρόπο από τον Οδυσσέα. Είναι ο ήρωας άνθρωπος που απαρνιέται την αθανασία και επιλέγει τη θνητότητα. Είναι ο ήρωας άνθρωπος που αντιμάχεται το θάνατο και αγωνίζεται σε κάθε εμπόδιο ενάντια για να κερδίσει τη ζωή. Είναι ο ήρωας άνθρωπος που αξιοποιεί τον νου του για να επιβιώσει. Και ας μην σκεφτούμε ούτε για μια στιγμή ότι ο Οδυσσέας στον αγώνα του επιδεικνύει ηρωισμό λιγότερο από εκείνη των ομηρικών ηρώων, των φημισμένων ηρώων της Ιλιάδας. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Ο ηρωισμός του Οδυσσέα υπερβαίνει κατά πολύ τον ηρωισμό του τυπικού ομηρικού ήρωα, γιατί ο Οδυσσέας αγωνίζεται ενάντια σε δυνάμεις
που ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα. Μάχεται με τη θεϊκή οργή του Ποσειδώνα. Αγωνίζεται ενάντια σε μυθικά τέρατα και φυσικά στοιχεία. Αγωνίζεται μαζί με λίγους συντρόφους για να νικήσει πολλούς και άτιμους εχθρούς. Αλλά ο Οδυσσέας δεν αγωνίζεται για να κερδίσει τη δόξα την άφθαρτη και τον ένδοξο θάνατο στο πεδίο της μάχης. Ο Οδυσσέας αγωνίζεται με όλη τη δύναμη της ψυχής, του κορμιού, του μυαλού του, για να ξανακερδίσει τις χαρές της ζωής που στερήθηκε. Αγωνίζεται για να κερδίσει την πατρίδα του, το σπιτικό του, τους δικούς του. Με λίγα λόγια, για να ξανακερδίσει το δικαίωμά του, το μερίδιό του, στη ζωή και την ευτυχία. Ας ακούσουμε αυτό το μετασχηματισμό που πραγματοποιείται ανάμεσα στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια από ένα εξαιρετικό φιλόλογο ομοιριστή, τον Ιωάννη Κακριδή. Διαφορετικός είναι ο αγέρας της Οδύσσιας για αυτόν που έρχεται από την Ιλιάδα. Στην Οδύσσεια, τον Τροϊκό πόλεμο, οι ήρωες δεν τον ζουν σαν καθημερινή οδυνηρή πραγματικότητα, τον ζουν σαν θύμηση μόνο. Δεν βρισκόμαστε πια στις Τρία, στο κάστρο και τον κάμπο. Εδώ η σκηνή όλο και αλλάζει. Τα ταξίδια του Τηλέμαχου και η παραδαρμή του Οδυσσέα μας οδηγούν σε πλήθος θάλασσες και χώρες, άλλες πραγματικές, άλλες μυθικές. Και στην Οδύσσεια παραμονεύουν τον ήρωα ο κίνδυνος και ο θάνατος. Τι κοινό όμως έχει ο άθλιος χαμός των συντρόφων του Οδυσσέα από τον Πολύφημο ή από τη Σκύλα με τον τιμημένο σκοτωμό ενός ήρωα από το κοντάρι του Αντίμαχου στον Τροϊκό κάμπο? Και οι ειρηνικές σκηνές της Οδύσσειας δεν θυμίζουν καθόλου τις αντίστοιχες της Ιλιάδας. Δεν έχει κανείς παρά να παραβάλει την συνάντηση του Έκτορα και της Ανδρομάχης με τη συνάντηση του Οδυσσέα και της Πινελόπης. Ακόμα, το παραμύθι που του είχαν λίγο πολύ κλειστεί οι πόρτες στην Ιλιάδα, εδώ δεν αφήνει ευκαιρία να μην ξεπροβάλλει. Στο μονόματο ανθρωποφάγο τέρας, στον κανέναν του Οδυσσέα, στα θαυματουργά βοτάνια της Πολυδάμνας και του Ερμή, στις μαγικές τέχνες της Κύρκης, στο ταξίδι του κάτω κόσμου. Η δύναμη του νου και της ψυχής του αναδεικνύεται στην αναμέτρησή του με τον κύκλο Παπολύφημο. Έχωσα τότε το δαυλό στην αναμένη στάχτη να πυρωθεί και εγκάρδιωνα με λόγια τους συντρόφους, μην τύχει και κανένας τους δηλιάσει και δεν έρθει. Ό,τι άρχιζε το λιόξυλο να καίει, χλωρό κι αν ήταν, και σπιθοβόλα εκόκκινο, απ' τη φωτιά το σέρνω. Ολόγυρα στεκόντανε οι σύντροφοί μου και θάρρος μεγάλο κάποιος στην ψυχή Θεός μας είχε βάλει. Πήραν αυτοί το σουβλερό το λιόξυλο στα χέρια, τον μπήξανε στο μάτι του. Κι εγώ από πάνω τότε το στριφογύριζα. Τα μάτια καίγονταν και ο αχνός ματόφυλλα και φρύδια καψάλιζε. Κι οι ρίζες τους από την πυρά τρίζαν. Αυτή η αναμέτρηση απεικονίστηκε ήδη από την αρχαιότητα. Όντως, βλέπει κανείς από τη μελανόμορφη αγκιογραφία κιόλας, από τον 6ο αιώνα π.Χ., την απεικόνιση του Πολυφήμου, ο οποίος τυφλώνει τον Οδυσσέα. Του Οδυσσέα, ο οποίος τυφλώνει τον Πολύφημο. Και βλέπει κανείς πόσο σχηματοποιούνται οι μορφές στη μελανόμορφη αγκιογραφία, γιατί ήδη έχουμε να κάνουμε με μια πρώιμη αφαίρεση. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η στιγμή, η ώρα της μεγάλης αυτής απόπειρας που κάνει ο Οδυσσέας απέναντι στον Πολύφημο. Δεν λείπουν όμως και οι πίνακες, οι κατοπινοί, οι μεταγενέστεροι, τα ζωγραφικά έργα, τα μεταγενέστερα, όπως εδώ που έχουμε τον Οδυσσέα απέναντι στη Σκύλα και την Χάριβδη, ένα έργο του Φίσλι, ενός ζωγράφου των αρχών του 19ου αιώνα, που το φανταστικό ή το φαντασιακό στοιχείο είναι έντονο, είναι παρόν και φαίνεται πολύ καθαρά. Βέβαια, από την άλλη πλευρά έχουμε την στιγμή κατά την οποία ο Οδυσσέας παλεύει εναντίον
των μνηστήρων. Η μνηστηροφωνία εμφανίζεται εδώ πολύ χαρακτηριστικά σε ένα από τα ζωγραφικά έργα πάλι των μέσων του 19ου αιώνα που έχει ως πρότυπό του το γνωστό χαρακτικό τη χαλκογραφία από τη σειρά του Τζον Φλάξμαν, ενός πολύ σημαντικού Βρετανού ζωγράφου και χαράκτη, ο οποίος το πνεύμα ενός κλασικισμού διαδεδομένου στην Μεγάλη Βρετανία του 18ου αιώνα, του 17ου και του 18ου αιώνα, δεν θα παραλείψει να απεικονίσει και την μνηστηροφωνία. Ας θυμηθούμε όμως τον απίστευτο ηρωισμό που δείχνει ο Οδυσσέας αντιμετωπίζοντας τα δύο θεριά, τη Σκύλα και τη Χάριβδη. Στου πλοίου ανέβηκα την πλώρη αρματωμένος, κρατώντας δυο στα χέρια μου θεόμακρα κοντάρια. Τη κατακή περίμενα πως θα πρωτοβγεί η Σκύλα, του βράχου το φρικτό θεριό που μου έφαγε τους φίλους. Και το στενό περνούσαμε με βόγκο και λαχτάρα. Η Σκύλα, εδώ στη μια μεριά και η Χάριβδη στην άλλη, με φρίκι τ' αρμυρό νερό της θάλασσας ρουφούσε. Και όταν ξερνούσε, ολόκληρη χουχούλιαζε αφρισμένη, καθώς σε δυνατή φωτιά χουχλάζει το λεβέτι. Και έπεφτε η άχνα από ψηλά στις δυο κορφές των βράχων. Και όταν ρουφούσε το πικρό της θάλασσα στο κύμα, φαινόντανε το βάθος της παντού συνταραγμένο. Και αχούσε ο βράχος φοβερά τριγύρω. Και από κάτω η γης τότε φαινόντανε με άμμο στρωμένη μαύρο. Και όλοι οι σύντροφοι καιρώσαν. Αποχλωμή τρομάρα. Και βέβαια με ψυχή, γεμάτη δύναμη και ηρωισμό, μάχεται με τους λίγους δικούς του ενάντια στους πολλούς και άτιμους νηστήρες. Τότε έτσι στον Τηλέμαχο γυρίζει και του κάνει. Τηλέμαχε, στο σπίτι σου δεν σ' ατιμάζει ο ξένος εδώ που κάθεται. Εύκολα τέντωσα το δοξάρι και στο σημάδι πέτυχα. Κάπως αξίζω ακόμα. Και άδικα με καταφρονούν αυτοί και δεν με πιάνουν. Μα είναι καιρός οι αχαιοί το δείπνο να ετοιμάσουν όσο που φέγγει και έπειτα κι αλλιώς θα διασκεδάσουν και με τραγούδια και χορό του τραπεζιού τα δώρα. Είπε. Και τούγνεψε ο θεϊκός Δυσσέας με τα μάτια. Τότε έβγαλε ο Τηλέμαχος το μυτερό σπαθί του και πήρε το κοντάρι του στα χέρια και κοντά του στάθηκε. Τα λαμπρόφαντα φορώντας τα άρματά του. Πέταξε τότε ο ξακουστός Δυσσέας στα κουρέλια και στο κατόφλι πήδηξε, κρατώντας το δοξάρι και τη σαϊτοθήκη του γεμάτη με σαΐτες. Κι έτσι είπε, αφού τη σόριασε μπροστά του τους μνηστήρες. Σκυλιά, που στοχαστήκατε πως πίσω στην πατρίδα δεν θα γυρίσω, κι άπονα μου τρώγατε το σπίτι, και ενώ ζούσα, θέλατε τη γυναίκα μου να κάμετε δική σας, δίχως θεούς που κατοικούν τα ουράνια να φοβάστε. Μήτε πως θα έρθει εκδίκηση καμιά φορά από κάποιον. Μα να, τα δίχτυα απλώθηκαν απάνω σας του χάρου. Έτσι είπε και ολονών κόπηκαν τα ύπατα από τον δρόμο και ζάρωνε ο καθένας τους για να σωθεί από το χάρο. Ένα μήνυμα εκπέμπει ο Οδυσσέας μέσα από το ομηρικό κείμενο χιλιάδες χρόνια τώρα. Ας το ακούσω. Όμως περίσχια λαχταρώ και το ζητώ όλο ένα. Να πάω στον τόπο, να χαρώ του γυρισμού τη μέρα. Κι άμε χτυπήσει οργή Θεού στα μελανά πελάγι, έχω καρδιά βασταχτερή και υπομονή θα κάμω. Έπαθα που έπαθα πολλά και υπόφερα άλλα τόσα. Στις μάχες και στις θάλασσες. Ας μου γεννεί και τούτο. Το μήνυμα που μας στέλνει διαχρονικά ο Οδυσσέας συγκίνησε, συγκινεί και θα εξακολουθεί να συγκινεί τους δημιουργούς. Ας το ακούσουμε λοιπόν να εκπέμπεται ηχηρά από μια σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Κι αν είναι παραμύθια τα μαγικά σου ταξίδια δεν με πειράζει. Κι αν είναι παραμύθια τα μαγικά σου ταξίδια δεν με πειράζει. Το πως παλεύεις το κύμα, το αδικό και το κρίμα με συναρπάζει. Το πως παλεύεις το κύμα, το αδικό και το κρίμα με συναρπάζει. Και η
ζωή σου. Και η ζωή σου. Με κάνεις του κόσμου να βγω το Σεριάνι. Να αναζητήσω, να αναζητήσω, να μη φοβάμαι. Κυκλώνες κι αθώς μες στους αιώνες. Να περπατήσω, να περπατήσω. Και η ζωή σου. Με κάνεις του κόσμου να βγω το Σεριάνι. Να αναζητήσω, να αναζητήσω, να μη φοβάμαι. Κυκλώνες κι αθώς μες στους αιώνες. Να περπατήσω, να περπατήσω. Στην Ομηρική Οδύσσια, δίπλα στον κόσμο των ανδρών, ξεδιπλώνεται ένας ποικιλόμορφος γυναικείος κόσμος με τις δικές του ιδιαίτερες αντιθέσεις. Ο γυναικείος κόσμος της Οδύσσιας συνθέτει μία παλέτα με αντίθετους χρωματισμούς. Είναι κόσμος φιλικός, αλλά και εχθρικός απέναντι στον ήρωα. Είναι κόσμος φιλόξενος, αλλά και επικίνδυνος. Κόσμος γεμάτος πίστη, αλλά και απιστία. Συναντάμε γυναικείες μορφές που γοητεύονται από την παρουσία του Οδυσσέα, θέλοντας να τον κρατήσουν για πάντα κοντά τους, προσφέροντάς του για δέλεαρ ακόμα και την Αθανασία, όπως η νύφη Καλυψό. Έργα τέχνης εμπνεύστηκαν από την παραμονή του Οδυσσέα στο νησί της Καλυψός. Όντως, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ζωγραφικό έργο του 1882 από τον Άρνοντ Μπέκλιν, έναν γερμανό ζωγράφο, συμβολιστή ζωγράφο, ο οποίος απεικονίζει τον Οδυσσέα και την Καλυψό. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που ο Μπέκλιν κάνει τον Οδυσσέα μία σκοτεινή μορφή, πραγματικά φασματικά αποδοσμένη, ενώ η Καλυψό είναι στο δεξί μέρος, όπως βλέπετε, μία εικόνα πρόκλησης. Την ίδια ακριβώς εικόνα θα επαναλάβει ο Τζότζο Ντε Κύρικο, που μιμείται τον Μπέκλιν σε δικά του ζωγραφικά έργα. Και δεν λείπουν και άλλες, βέβαια, απεικονίσεις των ανδρών και των γυναικών, όπως την προκειμένη... Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γνωρίζουμε μία πιο πριν. Γυναικείες μορφές οι οποίες... βοηθούν τον Οδυσσέα, προσφέροντάς του βοήθεια σε δύσκολες στιγμές, όπως η αγνή και άδολη ναυσικά. Ας ακούσουμε ένα διάλογο του Οδυσσέα με την ναυσικά. Η ναυσικά από μομορφιές λαμποκοπούς σε ουράνιες στάθηκε στου καλόχτιστου σπιτιού τον παραστάτη. Και το Οδυσσέα θάμαζε με τα γλυκά της μάτια. Κι έτσι έπειτα του μίλησε με φτερωτά τα λόγια. «Ξένε, ο Θεός στο δρόμο σου. Και κάπου στην πατρίδα μη με ξεχνάς που τη ζωή χρωστά σε μένα πρώτη». Τότε έτσι και ο πολύσοφος της απαντά ο Οδυσσέας. «Ω ναυσικά του λατρευτού Ταλκίνου θυγατέρα, ήθε να δώσει ο βροντερός του Κρόνου ο γιος ο Δίας να ξημερώσει υποθητή του γυρισμού μου ημέρα. Τότε, εκεί κάτω, σαν θεά θα σε λατρεύω πάντα, γιατί εσύ πρώτη μου σώσες, Παρθένα, τη ζωή μου». Στο έργο βλέπουμε τη συνάντηση του Οδυσσέα με την Ναυσικά, κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα ζωγραφικό έργο και αυτό. Πάλι βρισκόμαστε στον ευρωπαϊκό 19ο αιώνα. Το έργο δυστυχώς είναι ανυπόγραφο, αλλά διασώζει ακριβώς την στιγμή της συνάντησης, της ανθρώπινης συνάντησης της Ναυσικάς με τον Οδυσσέα. Κάποιες γυναικείες μορφές ξεπηδούν κατευθείαν από τον κόσμο του παραμυθιού, όπως η μάγισσα Κίρκη, που καταλήγει να γίνει απειλητικά επικίνδυνη για τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Ας ακούσουμε το χωρίο της Κίρκης. Τρέχει στη θύρα τη λαμπρή και ανοίγει τότε η Κίρκη και τους καλούσε και έτρεξαν ανύποπτοι όλοι οι άλλοι και απόμεινε ο Ευρύλοχος σαν άνιο σε παγίδα. Σαν μπήκαν μέσα, σε θρονιά τους έβαλε να κάτσουν και έπειτα ανάμιξε τυρί, μέλι ξανθό και αλεύρι και ένα κρασί πραμνιώτικο και έριξε στο φαΐ τους κάποια βοτάνια μαγικά
την ποθητή πατρίδα να λησμονήσουν. Κι άξαφνα, σαν ήπιανε οι σύντροφοι, με ένα ραβδί τους χτύπησε και μες στη χειρό μάντρα τους έκλεισε. Κι είχαν φωνή και τρίχες και κεφάλι και σώμα χείρων. Μαγερός σαν πρώτα ο νους τους ήταν. Εκεί θρυνούσαν μαντριστή και έβαλε η Κύρκη εμπρός τους να φαν περναροβέλανα και ακράνια και βελάνια, όσα τα χαμοκύλιστα γουρούνια τρώνε πάντα. Η μορφή της μάγισσας Κύρκης βέβαια γοήτευσε διαχρονικά τους δημιουργούς. Όντως εδώ πάλι έχουμε ένα ιταλικό έργο του 16ου αιώνα που συνδέεται με τον ιταλικό μανιερισμό βέβαια. Η μορφή είναι πάλι, όπως βλέπετε, λεπτή, το σώμα επιμικρύνεται κάπως. Η παρουσία των ζώων δίνει μια εικόνα της καθημερινότητας, ανθρώπινη θα λέγαμε, διάσταση που συνδέεται εδώ με το πρόσωπο της Κύρκης. Αλλά και ο Waterhouse, ένας διακοσμητικός ζωγράφος του 19ου αιώνα, δεν θα παραλείψει και αυτός να δώσει την Κύρκη σαν μια εικόνα ανάλαφρη τελείως, αέρινη η μορφή της, ανάμεσα στα άγρια ζώα που είναι θηρία κυριολεκτικά και που την περιστοιχίζουν ήρεμα όμως, σαν να πρόκειται για κατοικίδια ζώα, όχι για άγρια, τα έχει ημερώσει. Είναι η παρουσία, η επιρροή, η μαγική, θα λέγαμε, της Κύρκης απέναντι στα ζώα που την περιβάλλουν. Και βέβαια δεν λείπουν και άλλες απεικονίσεις της Κύρκης ή των μορφών που συνδέονται με τον Οδυσσέα, όπως εδώ πάλι σε ένα έργο γερμανικό ανυπόγραφο του 19ου αιώνα. Και βέβαια, ο Δημοσθένης Κοκκινίδης θα δώσει και αυτός τη δική του εκδοχή της Κύρκης στη σειρά που έχει κάνει των εικονογραφήσεων για την Οδύσσεια, την οποία όπως ξέρουμε την οφείλει σε ιδέα του πρόσφατα χαμένου πολύ σημαντικού φιλολόγου του Δημήτρη Μαρονίτη. Η φιλική σχέση του Μαρονίτη με τον Κοκκινίδη στάθηκε η αιτία να καταπιαστεί ο ζωγράφος με την ιδέα της απεικόνησης της Οδύσσειας, την οποία μετέφρασε σε κάποιες ραψοδίες ο Μαρονίτης. Και έτσι δόθηκε η αφορμή της επικοινωνίας ανάμεσα στον φιλόλογο, πολύ φίλο, του Κοκκινίδη και τον ζωγράφο, τον εικαστικό δημιουργό. Και βέβαια δεν λείπει και η μορφή της Πινελόπης. Κεντρική γυναικεία μορφή είναι η μορφή της Πινελόπης που περιμένει πιστή τον Οδυσσέα μέχρι την επιστροφή του, υπομένοντας καρτερικά την πολιορκία των μνηστήρων και υποφέροντας για το χαμένο Οδυσσέα της. Και η Πινελόπη φρόνιμη τα απάντησε έτσι αμέσως. «Αχ, ξένε μου, τις χάρες μου, τα κάλλη, το κορμί μου, μου σβήσανε οι αθάνατοι από τον καιρό που πήγαν οι Αχαιοί και ο άντρας μου μαζί τους για την Δρία. Ναι, εκείνος αν ερχότανε, θα γιάτρευε η καρδιά μου και δόξα θα είχα πιο πολύ και όμορφα θα ήταν όλα. Τώρα με σφάζουν οι καημοί, πώς τη λέει η μοίρα, πλήθος. Γιατί όσοι ορίζουν στα νησιά και από όλους είναι πρώτοι και όσοι άλλοι ακόμα κατοικούν στο ξέφαντο το θιάκι, όλοι άθελά μου με ζητούν κι όλος σκορπούν το βιός μου. Για δάφτο μήτε ξένο εγώ και μήτε ηκέτη ακούω. Μόνο μου τρώει τα σπλάχνα μου του Οδυσσέα ο πόθος. Κι αυτοί για γάμους νοιάζονται κι εγώ τους πλέκω δόλους. Πρώτα με φώτισε ο Θεός στον πύργο μου να στήσω ένα αργαλιό και εκεί πανί να πιάσω και να φάνω μεγάλο και ψιλοδιαστό. Κι έφαινα τότε το πανί τα τέλειωτο όλη μέρα και με το φως δουλεύοντας το ξύλωνα τη νύχτα. Τρεις χρόνους έτσι κέρδισα, να τους γελώ μα πάτη. Κι ο τέταρτος αν έφτασε, με τον καιρόν το διάβα, οι δούλες, σκύλες, άπιστες, με πρόδωσαν που μίδαν. Κι ήρθαν αυτοί και με έπιασαν και με έβρισαν με λόγια. Τότε, ήθελα δεν ήθελα, το τέλεψα απ' ανάγκη. Τώρα το γάμο δεν μπορώ να τον ξεφύγω, ξένε. Μήτε άλλη βρίσκω πρόφαση, είπε. Και ανέβηκε έπειτα στο Ανώη η Πινελόπη. Όχι μονάχη, πήγαιναν μαζί της κι άλλες δούλες. Και όταν στα Ανώη ανέβηκε το μαρμαροχτισμένο, τον ακριβό της έκλαιγε Δυσσέα, ως ότου ύπνο η Αθηνά της τάλαξε γλυκό στα βλέφαρά της. Ασφαλώς η μορφή της Πινελόπης πέρασε στην Αθανασία μέσα από έργα τέχνης.
προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν Έλληνα γλύπτη, πολύ σημαντικό, τον Λεωνίδα Δρόση. Είναι ο γλύπτης που έχει κάνει τα γλυπτά της Ακαδημίας Αθηνών, εξού και το όνομα του Δρόση ταυτίζεται με την Ακαδημία Αθηνών, ο γλύπτης της Ακαδημίας Αθηνών. Εδώ έχει κάνει την Πινελόπη το 1873. Το μαρμάρινο έργο βρισκόταν για πολλά χρόνια έξω από την Εθνική Πινακοθήκη. Σήμερα βρίσκεται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, που μπορεί κανείς να το δει, και βλέπετε ότι ο Δρόσης είναι ένας ακαδημαϊκός καλλιτέχνης, με την έννοια της προσοχής στο σχέδιο, της υπερβολικής αιμονής του, επιμονής του, θα λέγαμε, στη διαγραφή των λεπτομεριών της ενδυμασίας. Απεικονίζει την Πινελόπη καθιστή σε έναν κλεισμό, ένα αρχαιοπρεπές κάθισμα, να κρατάει στο ένα χέρι το αδράχτη και στο άλλο χέρι το κουβάρι, ακριβώς σαν σύμβολο της γυναικείας αφοσίωσης και της γυναικείας πίστης. Και βέβαια δεν λείπουν και οι λαϊκές χρωμολιθογραφίες, όπως στην προκειμένη περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη, που οφείλεται σε έναν Έλληνα Ελλάσσονα, αλλά μεγάλο τεχνίτη στην χρωμολιθογραφία, όπως λέμε, τον Λευτέρη Βυριδάκη. Είναι οι επαγγελματίες αυτοί, σχεδιαστές χαράκτες, οι οποίοι αποτύπωναν σε μεγάλο αριθμό εικόνων και σε πολλά αντίτυπα μορφές από τη μυθολογία, από την ιστορία, και κυκλοφορούνταν έτσι σε πολλά χέρια. Και ασφαλώς η περιήγησή μας στο γυναικείο κόσμο της Οδύσσιας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς να αναφερθούμε σε μία μορφή που αποτέλεσε κεντρική μορφή των ομηρικών επών. Την πανέμορφη Ελένη της Σπάρτης. Βέβαια, η ωραία Ελένη δεν ενέπνευσε μόνο έργα τέχνης, αλλά και τη μουσική δημιουργία. Ας ακούσουμε λοιπόν την επόμενη μουσική δημιουργία, ένα έργο του Μάνου Χατζηδάκη, εμπνευσμένο από την Ελένη της Σπάρτης. Είκοσι χρόνια με ρωτάς ποιος πήρε την Ελένη, μα εκείνη μόνη στο σχολείο τον πάρει περιμένει. Είκοσι χρόνια με ρωτάς ποιον αγαπάει Ελένη, είναι στη Σπάρτη στα νησιά στην Τρία παντρεμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, ω Ελένη, που είναι εικόνα δακρυσμένη, ω Ελένη. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πικρά μου κεντώ. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πικρά μου κεντώ. Είκοσι χρόνια με ρωτάς που θα βρεθεί Ελένη, σαν ζωγραφιά στην εκκλησιά ή σαν κερί αναμένη. Είκοσι χρόνια με ρωτάς που θα ψάν την Ελένη, μπορεί στο Άργο στους αγρούς, μπορεί στην Οικουμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, όχι Ελένη, που είναι εικόνα. Ας περάσουμε να δούμε τώρα άλλα δείγματα πνευματικής δημιουργίας εμπνευσμένα από τα ομηρικά έπη. Κύριε Παυλόπουλε. Μία πολύ σύντομη θα κάνω αναφορά σε εκδόσεις οι οποίες έγιναν και εικονογραφήθηκαν βέβαια από Έλληνες καλλιτέχνες ή συνδέθηκαν με Έλληνες καλλιτέχνες. Ήδη από τη δεκαετία του 1920, το 1924,
Ο Φρίξος Αριστεύς, ένας Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ και με την εικονογράφηση, έδωσε στην περίπτωση αυτού του σχολικού βιβλίου, γιατί πρόκειται για σχολικό βιβλίο, που το κείμενό του οφείλεται κυρίως στον Αριστοτέλη Κουρτίδη, αλλά και στον Κονιδάρη και στον Καλαρά, την μετάφραση, την απόδοση της Οδύσσειας για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Είναι αναγνωστικό της Τρίτης Δημοτικού. Αρκετά χρόνια αργότερα, δεκαετίες αργότερα, τη δεκαετία του 1950 συγκεκριμένα, έρχεται ο Γιώργης Βαρλάμος, ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος και χαράκτης, δεν είναι πια κι αυτός στη ζωή. Ο Βαρλάμος έφυγε το 2013. Θα κάνει για τον εκδοτικό οίκο των αδελφών Παπαδημητρίου την απεικόνιση, την εικονογράφηση σωστότερα, της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Για να πάμε στη συνέχεια στα κλασικά εικονογραφημένα που οφείλονται στην οικογένεια Πεχλιβανίδη και που έχουν εργαστεί εδώ ζωγράφοι που δυστυχώς δεν υπογράφουν τα έργα που έχουν κάνει. Έτσι δεν γνωρίζουμε, μπορούμε απλώς να υποθέσουμε, ότι πιθανόν είναι ο Βασίλειος Ζήσης πίσω από την Ομήρου Οδύσσεια, την παλαιά έκδοση που έγινε τη δεκαετία του 1950 και τη μεταγενέστερη που έγινε τη δεκαετία του 1970. Όμως, πολύ σημαντικό έργο που οφείλεται σε έναν παραγνωρισμένο εικονογράφο, τον Σταυρίδη, είναι το συγκεκριμένο «Η Ομήρου Οδύσσεια» τη δεκαετία του 1960, που έγινε από τον Καζαντζάκη, η μετάφραση, και από τον Γιάννη Κακριδί. Μάλιστα, ο Κακριδής γράφει ότι δυστυχώς δεν πρόλαβε, λόγω του θανάτου του, ο Καζαντζάκης να ελέγξει μέχρι το τέλος και να αποδώσει στην ουσία την Οδύσσεια όπως θα ήθελε εκείνος. Όμως, το 1938, ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει στον Ηλία Βενέζη σε μια επιστολή του από την Αίγινα. «Έκαμα το χρέος μου. Παραπάνω δεν μπορούσα. Σφουγγίζω σαν τον αργάτη, τον φαρδίνι δρότα», όπως λέει ο Ντάντες, «και δεν απλώνω το χέρι, γιατί ξέρω πως δεν υπάρχει κανένας να μου πληρώσει το μεροκάματο». Εννοεί ουσιαστικά τη μετάφραση της Ιλιάδας και την προσπάθεια που κάνει για την Οδύσσεια. Στα χρόνια μας, στη δεκαετία του 1980, η Οδύσσεια θα αποτελέσει θέμα και για κόμιξ. Έτσι έχουμε μια σειρά από κόμιξ που οφείλονται σε κείμενα του Τάκη Αποστολίδη και εικόνες του Γιώργου Ακοκαλίδη, έκδοση από το Μετέχνιο πρόσφατη, και τη δεκαετία του 1990 η εκδόση Σίγμα, στην ουσία ο Γιάννης Στεφανίδης, ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος χαράκτης, θα δώσει και αυτός για τον αδελφό του που έχει τον εκδοτικό οίκο, την Οδύσσεια εικονογραφημένη. Και βέβαια νεότερες εκδόσεις της ελληνικής μυθολογίας, όπως εδώ από τον Νέστορα Ξουρή, ο Οδυσσέας, ο γυρισμός στην Ιθάκη, για μια σειρά από εκδοτικούς οίκους, τις εκδόσεις Στρατίκη ή τις εικόνες της Ήρυδας Σαμαρντζή για την Οδύσσεια, την πολυμήχανη ιστορία και βέβαια τις εκδόσεις Μίνωας, την Ομήρου Οδύσσεια σε εικονογράφηση νεότερης καλλιτέχνηδας και τέλος τον Τροϊκό Πόλεμο και την Οδύσσεια με κείμενα της Αναστασίας Μακρύ και βέβαια δεν λείπουν και τα DVD που έχουν γίνει με εικόνες της Οδύσσειας, όπως εδώ στην προκειμένη περίπτωση, μεταγλώτιση, προσέξτε τον όρο, της Οδύσσειας στα ελληνικά. Και ένα πρόσφατο βιβλίο, μια πρόσφατη απόδοση της Οδύσσειας από τον πολύ σημαντικό Έλληνα ποιητή, τον Μιχάλη Γκανά. Εδώ σας δείχνω μια μελέτη για την Οδύσσεια που ξαναφέρνει στην επιφάνεια το θέμα του τι απεικονίζεται στην Οδύσσεια. Ο συγγραφέας εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, Δημήτρης Μιχαλόπουλος λέγεται, έχει προσπαθήσει να ταυτίσει τις εικόνες της Οδύσσειας, τους τόπους της Οδύσσειας και να αποδώσει σε πιο πραγματικά συγκεκριμένο χώρο εκτυλίσσεται το θέμα της Οδύσσειας. Υποστηρίζει στο βιβλίο του αυτό ότι πιθανόν η Οδύσσεια είναι μια εικόνα και της Αμερικής ακόμα. Είναι μια παλιά ιστορία βέβαια, η οποία έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1930. Δεν λείπουνε και τα γραμματόσημα τα σχετικά με την Οδύσσεια. Και εδώ σας δείχνω ένα που έχει γίνει το 1983 με, θα έλεγε κανείς, την επιμέλεια του χαράκτη Τάσου. Είναι βέβαια η τύφλωση του Πολυφήμου σε μια σειρά από γραμματόσημα που αναφέρονται στην ελληνική μυθολογία.
και οι κινηματογραφικές ταινίες, πολλαπλές κινηματογραφικές ταινίες. Έρχομαι εδώ σε ένα με τον Νίκο Ξανθόπουλο της δεκαετίας του 1960, η μεταφορά της Οδύσσιας βέβαια σε ένα άλλο πνεύμα, λίγο μελοδραματικό, η Οδύσσια ενός ξεριζωμένου, η Ράιζεντερ Κρίγκερ, ο ταξιδιώτης μαχητής, γερμανική ταινία και βέβαια η γνωστή ταινία του Κοντσαλόφσκι, η Οδύσσια με τον Αρμάν Ανσαντέ, ένα σύγχρονο έργο και το πλέον σύγχρονο βέβαια, η Οδύσσια που συνδέεται με τον Ζακίβ Κουστό, μια ταινία που είναι στις μέρες μας στην ουσία δημιουργημένη. Νομίζω έχουμε το βίντεο. Ας το ακούσουμε. Έχουμε και μερικά θεατρικά έργα, κυρίως ένα είναι, της Κάρμεν Ρουγκέρι, είναι παιδικό θέατρο, που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο, είναι μια σειρά που περιλαμβάνει και δύο CD της Οδύσσιας, θέατρο για παιδιά, η Κάρμεν Ρουγκέρι έχει προσφέρει τόσα με την παιδική της σκηνή και έχει κάνει βέβαια και την Οδύσσια. Και φυσικά, το είδαμε κιόλας, ο Ευγένιος Παθάρης από τη δεκαετία του 1980 έχει καταπιαστεί με την Οδύσσια και έχει κάνει σε θέατρο σκιών με ειδικές φιγούρες σχεδιασμένες και φτιαγμένες από τον ίδιο το θέατρο σκιών. Και ο Παθάρης βέβαια να πούμε ότι δεν είναι πλέον στη ζωή. Εδώ έχουμε ένα τελευταίο νομίζω να το πατήσουμε. Είναι κλείσιμο, θα λέγαμε. Όμοιρε γεροποιητή, αιώνες βάζεις τώρα. Τον Οδυσσέα σου να λέει, στον άνθρωπο προχώρα. Γιατί τη σκύλα και τη χάριδη αυτός της προσπερνάει. Με το μυαλό του σύμμαχο εμπόδια ξεπερνάει. Του κάνε με σύντροφο τον άντρα ψάλε μου που είδε τόπους. Πήγε και γνώρισε άλλους ανθρώπους. Άντρα μη ανέβε μου σε πολύ τρόπο. Και στα ταξίδια του κάνε με σύντροφο τον άντρα ψάλε μου που είδε τόπους. Πήγε και γνώρισε άλλους ανθρώπους. Άντρα μη ανέβε μου σε πολύ τρόπο. Άντρα μη ανέβε μου σε. Νομίζω ότι εδώ τελειώνει η προσπάθεια που κάναμε να συλλάβουμε. Ορίστε. Είναι Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τώρα ο συνθέτης είναι Τσιλίκης, νομίζω. Τσαλίκης. Ωραία. Είναι το δείξαμε στην αρχή και είναι η συνέχειά του εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και να χειροκροτήσουμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ή οτιδήποτε. Είμαστε στη διάθεσή σας. Υπάρχουν ερωτήσεις. Αυτό.
Αυτό σημαίνει ότι... Ναι, ναι. ή ότι καταπτωηθήκατε τελείως και όλα πήγαν καλά. Ευρύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Παυλόπουλε, κυρία Καϊμακά, κυρία Ειδίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του Ιδρύματος Ωνάση και ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας.